Άντε, αγάπη, ξεκινάει, είσαι γυναίκα. Εμείς είμαστε ευγενικοί άνθρωποι. Μπορεί να μην είσαι η στάρ της εκπομπής όπως εγώ, αλλά είσαι γυναίκα. Ναι, αλλά εσύ είσαι η ψυχή της εκπομπής. Το τοτέμ. Το τοτέμ, μάλιστα. Ναι. Εδώ λοιπόν, με χορηγό τα Λεξοταλίδα Εξάρια, ξεκινάει μια εκπομπή. Ακόμη του ΠΑΟΚ 24. Με ψυχραιμία. Με ψυχραιμία. Χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Όχι. Τρεις ώρες χρειάστηκα για να κάτω στον υπολογιστή. Το καταλάβαμε νομίζω. Ναι. Από γύρω το μήνυμα σκέφτηκα λίγο πώς θα είσαι. Ναι. Ναι. Εντάξει, ηρέμησες μετά όμως. Ηρέμησα, πάρα πολύ ήρεμος. Και στη μετάδοση ήμουν ήρεμος. Σε αντίθεση με αυτό που ήταν αριστερά μου που έβλεπα όλο το χέρι του να κουνιέται σαν να κουνιέται. Κι εγώ, Στέργιο. Πού μετά, κοινό, πού μετά. Στέργιο, γιατί έτσι. Είναι πονηρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Μιλούσα με Ντάνο σήμερα, Σταύρο και αγάπη. Και μου είπε ότι τσικνοπέμπτη πέφτει πάντα Πέμπτη. Α το διάλογο. Πάλι ο Στέργιο αυτό δηλαδή. Πρέπει να το θυμίζουμε, αγάπη. Τσικνοπέμπτη σήμερα. Τσικνοπέμπτη, φίλε, ναι. Πιστεύεις θα βγει σε κάποια φάση τσικνο Παρασκευή. Όχι, Δευτέρα, όχι. Μια ξεκούδουνη. Νομίζω ότι την παράσταση εδώ πέρα, στα γραφεία του Λίμπερο, την κλέβει η Αναστασία. Ναι, έχουμε μια ηχολήπτρια, η οποία ντύθηκε άγαλμα της ελευθερίας. Πραγματικά. Κοίταξε, καλά το σκέφτηκε. Στις μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις ταινίες του Hollywood, πάνε όλοι ντυμένοι, καταλαβες. Και απορούσε και στην Ελλάδα δεν δε συνηθίζεται. Δεν συνηθίζεται, όχι. Αλλά τέλος πάντων, είχαμε παιχνίδι χθες. Γενικά θεωρώ ότι πλέον θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε μόνο μεταξύ μας. Δηλαδή. Αυτά που σου λέω προφέρει μου τα λέει σήμερα. Το κατάλαβα χθες. Γιατί δεν είναι μόνο η της πόλης, είναι και εκτός, ρε παιδί μου. Και πιο πολύ εκτός βασικά. Ναι, εννοείται. Ναι, είναι χειρότερη τελικά. Οπότε καταλήγω στο συμπέρασμα ότι πρέπει να μιλάμε μόνο μεταξύ μας. Αυτό είναι. Περιορίζεται ο κύκλος, ξεκάθαρα. Δεν θα πω τι μου είπες εκτός. Σου είπα ότι είσαι εξουσιοδοτό να λες. Όχι αυτό, όχι αυτό. Ότι... Το άλλο. Ποιο? Δεν σου λέω τώρα, δεν γίνεται. Α, θα το πω στον αέρα, το θυμήθηκα. Όχι. Όχι. Ναι. Όχι, ναι. Μόνο μεταξύ μας. Ναι. Δεν χρειάζεται. Αυτό να σου γίνει ένα μάθημα, αγάπη. Ναι, δεν χρειάζεται. Εάν υιοθετούσες την πρόταση του Σταύρου πριν από τρεις μέρες, δεν θα γινόταν το χθεσινό. Όχι, θα γινόταν πάλι, γιατί αργά το είπε. Θα έπρεπε να το πει καιρό πριν. Αλλά οκ, okay, το κατάλαβα. Σου είπα, αγάπη, δεν υπάρχει κάποιο κοινωνικό ρατσισμό. Ναι, ναι, όχι, δεν υπάρχει συνεννόηση. Υπάρχει ο δρόμος προς την ψυχική υγεία. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση. Ναι. Αυτό έχω να πω. Το λέει ναι. Και το άσμα, άλλωστε. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ναι, όσο και το άλλο. Ποιο? Είναι μια άβυσος. Πότε η κόλαση και πότε η γυναίκα στην καρδιά. Τον πέρνεψες λίγο. Εντάξει. Οκ. Αγαπάμε Στράτο Διονυσίου. Δεν αγαπάμε Στέλιο Καζαντζίδη. Αλλά Διονυσίου, επειδή είναι ο Στράτος, ναι, μέσα είναι. Μην φάμε πέσιμο από του fan club του Καζαντζίδη. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 50 συνδέσμους με στη Θεσσαλονίκη. Και άλλου 50 στα περίχωρα του νομού, σίγουρα. Περισσότεροι από του σύλλογου ποντίων. Όχι. Εντάξει, τίνει όμω να πλησιάσουν. Εντάξει. Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν να σχολιάσουμε την τεράστια πρόκριση του ΠΑΟΚ έτσι όπως προέκυψε. Ένα απίστευτο ποδοσφαιρικό θέαμα. Θα σχολιάσουμε το γεγονός γιατί για ακόμη μια φορά το ποδόσφαιρο περνάει σε δεύτερη μοίρα και η τρίτη. Τρίτη, πέμπτη. Πέμπτη. Η τοξικότητα που υπάρχει στον χώρο οδηγεί πλέον σε καταστάσεις κομικές. Ασφιχτιούμε πλέον, δηλαδή εγώ δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Μίλησα και με έναν άνθρωπο άλλη ομάδα πριν και λέω αδερφέ, δεν αντέχω άλλο πραγματικά. Κόψτε, αρχίζει και γυρνάει το μάτι, θα γίνουν άσχημα πράγματα, ναι, ναι. Δηλαδή δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια τρέλα πλέον, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια τρέλα προς όφελος οργανισμών που... Ναι, όλων των άλλων βασικά. Ναι. Είναι ξεκάθαρο βασικά ότι όλοι είναι πλέον απέναντι. Όλοι όμως. Δεν βάζω ομάδες, βάζω όλους μαζί. Και αυτό είναι, δεν ξέρω. Μένει ένα τρίμηνο και μοιάζει αιώνας νομίζω. Ούτε τρίμηνο, δίμηνο μένει. Δεν ξέρω πώς θα περάσει. Η ουσία λοιπόν είναι στην κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα όσο ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, γιατί δεν έχουν μάθει να είναι ο ΠΑΟΚ πρώτος. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα κανονικό. Πλέον είμαστε πεπισμένοι ότι και η ΚΕΔ συμμετέχει στο παιχνίδι απαξίωσης του ΠΑΟΚ, είτε προσπαθώντας να του στερήσει νίκες είτε προσπαθώντας να λασπώσει την προσπάθειά του.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει έδαφος για τον ΠΑΟΚ να πουλήσει πολιτισμό αυτή την περίοδο. Πλέον θα πρέπει να σκληρύνει τη στάση του σε όλα τα επίπεδα. Και όταν λέω θα σκληρύνει τη στάση, τι εννοεί Σταύρο? Δεν εννοώ να ζωστεί κάποιος με βόμβες και να ανατιναχτεί αγκαλιά με κάποιον άλλον. Εννοώ ότι δεν υπάρχουν φίλοι. Τραγούδι υπάρχει γι' αυτό νομίζω. Δεν υπάρχουν φίλοι. Δεν είναι και το ίδιο. Δεν θέλω τέτοιους φίλους, τραγουδούσε Πασχάλη Στεριζής. Ναι, αυτό. Με το Στέλιο Ρόκο δεν νομίζω. Δεν θέλω τέτοιους φίλους, ναι, αυτό. Δεν υπάρχουν φίλοι. Φίλους που θέλουν να με βλέπουν να πονώ. Είδες αυτό εδώ. Δεν υπάρχουν φίλοι. Υπάρχουν μόνο εχθροί. Δεν μπορεί να κάθεις στο τραπέζι το ίδιο με κανέναν. Δεν μπορεί να έχει μία εικόνα ανθρώπων που υποτίθεται παλεύουν για την ανάδειξη του προϊόντων. Προϊόντος να ξεφτιλίζουν τα πάντα. Δεν μπορείς να αντιδράς με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε χθες ο Πανιώνιος. Μιλάμε για τραγικό τρόπο. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει πιο σκληρός, πρέπει να γίνει πιο επιθετικός. Θα πρέπει να ζητάει καλύτερη συμπεριφορά με το ζόρι, αφού δεν καταλαβαίνουν τον πολιτισμό. Υπάρχει ομάδα που διαλέγει ποιοι θα κάνουν μετάδοση στα παιχνίδια της. Ναι. Ναι. Το ίδιο κι εμείς. Θα πηγαίνει, ξέρω εγώ. Πες έναν συνάδελφο. Όχι, ναι. Όχι, να κάνει μετάδοση. Αυτός θα κάνει μετάδοση. Άμα θες. Αλλιώς πάω στο δικό μου το κανάλι. Ναι. Δεν θέλω τα 4 εκατομμύρια, δεν θέλω τα. Ξέρω το κύπελο. Η ΕΠΟ τα δίνει. Δεν με δείχνεις εκεί. Πόσο κάνει να μην με δείχνεις. Εντάξει. Μπορεί να ξεκινήσει από τα πιο απλά ο ΠΑΟΚ. Mm. Να πάει, ας πούμε, στα γραφεία της ΚΕΔ και να αναποδογυρίσει κανένα γραφείο. Μετά από τόση υπομονή, τόσα χρόνια. Έχουν περάσει από την ΚΕΔ Σταύρο και Αγάπη μέχρι και ομάδες της ΔΕΛΤΑ Εθνικής που δεν υπάρχει πλέον. Mm. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, συνεχίζει και επιλέγει το δρόμο της αξιοπρέπειας. Εγώ το λέω εδώ και χρόνια. Δεν περίμενα τη θεσινή παράσταση του Σκουλά. Όταν είσαι στη ζούγκλα. Επιβιώνεις με τους νόμους της ζούγκλας. Ναι, δεν θα δει το λιοντάρι. Ούτε με την προσευχή. Θα βγάλεις το απολυτίκιο και θα κάνεις την προσευχή σου. Απολυτίκιο. Απολυτίκιο. Τα πράγματα είναι απλά για μένα. Γιατί κάποια στιγμή δεν γίνεται. Μια, δύο, πέντε, δέκα θα την κάνει ο επόμενος κουλάς για δουλειά του. Μα, κάποια στιγμή εντάξει, δεν. Νομοτελειακά. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τι συμβαίνει για να καταλάβει ο κόσμος. Επιχειρείται μια φθορά του ΠΑΟΚ συνεχόμενη. Η οποία φαίνεται επιφανειακά ότι ανταπεξέρχεται. Ναι. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί? Γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια ένταση, υπάρχει μια τέτοια κόπωση όπως η χθεσινή, δηλαδή άμα είναι στο 26 με παίχτη λιγότερο και πέναλτι ο Πανιώνιος, τελείωσε το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να παίξουμε μισή ώρα παραπάνω. Ναι. Σήμερα ο Βιερίνια, παραδείγματος χάρη, όπως έφυγε από το γήπεδο. Πιο πιθανό είναι να τον πήγε η κόρη του στην προπόνηση παρά ο Βιερίνια την κόρη του σχολείο. Ναι. Ωραία. Μπορούσε. Ναι, δηλαδή εντάξει. Έλα, μπα να πάω στην προπόνηση. Ναι, φθορά, 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 φθορά. Φθορά. Ναι, ξαφνικά αδειάζει. Ωραία. Αδειάζει και δεν έχει άλλο δύναμη. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Είναι ένα πολύ εύσχυμο τρόπο, έξυπνο τρόπο, όχι εύσχυμο. Έξυπνο τρόπο να λυγίσει έναν οργανισμό. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην συμβαίνει για τώρα, για φέτος, ή μπορεί να θέλεις, να θέλουν να πας άδειο στον τελικό, αν φτάσει τελικό ή στον ημιτελικά. Ναι. Μπορεί να μην σου κοστίσει αυτό το πράγμα στο πρωτάθλημα, που όσο μαθηματικά δεν είναι καβατζωμένο, υπάρχει πάντα ένα αλλά, αλλά θα σου κοστίσει στο κύπελλο, γιατί μπορεί να πας άδειο εντελώς. Ή μπορεί να πας τέρμα στα κόκκινα και που πάλι είναι λάθος για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Τέρμα στα κόκκινα θα έχει ξοδέψει τόση ενέργεια που ούτε καν τέρμα στα κόκκινα δεν, ναι, θα μπορεί να πας. Θα πας δηλαδή σε μια φιλοσοφία του στήλου ότι πάμε να τελειώνουμε. Βρέξει και ο ότι κάτσει. Δεν θα πας στα επίπεδα συγκέντρωση που πήγες πέσει και δεν υπήρχε να το χάσει μέσα στο εκατομμύριο. Αυτή λοιπόν η φθορά που προκαλείται στον ΠΑΟΚ όλη την ώρα θα πρέπει να βρει μια απάντηση. Μια απάντηση πολύ πιο ακραίας επικοινωνιακής στρατηγικής και με περισσότερα πρόσωπα στο προσκήνιο. Ευνούχησαν τον Ιβάν πέρσι με την ιστορία με το όπλο. Λες και έβγαλε και πυροβόλησε καμιά 12 την ώρα του αγώνα. Ναι. Εντάξει.
υπάρχουν πολλά πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να βγουν μπροστά. Δεν το έχουν με την επικοινωνία. Είναι ο Κυρκύρης, ξέρω εγώ, ο Κυρκύρης τα δικά του. Είναι ο Αλωνιάδης με τα social media. Είναι, ο Λουτσέσκου τραβάει όλο το κουμπί της επικοινωνίας. Εδώ και ένα μισό χρόνο. Ναι, και τι γίνεται. Γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό που γίνεται είναι το εξής απλό. Εντάξει. Ορμάνε στο Λουτσέσκου όλοι προσπαθούν να το βγάλουν γραφικό. Ναι. Εντάξει. Προσπαθούμε εμείς με σπασμωδικές κινήσεις. Ωραία. Ο καθένας ξεχωριστά με τη δική του στρατηγική που έχει στο κεφάλι του. Ωραία. Να απαντήσει. Όμως αυτό δεν είναι ομαδική κίνηση. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κάτι ομαδικό. Ελάτε, παιδιά, εδώ έχουμε θέμα. Μας πηδάνε το σπίτι. Τι κάνουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, αυτού και βγαίνω. 10, 15, 20, 25, ναι. 30, 35. Ό,τι χρειαστεί. Αλλά να ξέρουμε ότι είμαστε ένα. Μην πάμε ξεκάρφοντας τα αγκούρια. Μην είναι εκεί που ορμάμε ξαφνικά, σταθούμε την πλάτη λίγο, ναι, ναι, άδεια. Ξεκούδουνη. Αυτή είναι η ιστορία. Να δούμε τις ελλείψεις μας, τι χρειαζόμαστε, ναι, σε ποιες θέσεις. Ναι. Και έχουν το λέγει, ποιοι έχουν. Ορμάμε. Ναι. Ορμάς, φίλε, δεν είναι. Ναι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ορμάς. Μιλάμε τώρα για αλητία. Έχω βρει δύο αντικειμενικά άρθρα σε όλο το διαδίκτυο χθες. Δύο. Στα 30, ας πούμε, που γράφτηκαν. Ναι. Ναι. Να αποθεώσω Θέμη Κέσαρη. Να αποθεώσω. Που έγραψε ακριβώς αυτό που είδε. Και βάσει των κανονισμών που υπάρχουν, ναι, δεν ανακάλυψε κάποιον καινούριο. Ναι. Αυτοί είναι οι κανονισμοί. Αυτοί είναι οι κανονισμοί. Αυτή είναι η κατάσταση. Η ουσία των πραγμάτων είναι η εξής. Πλέον η κατάσταση πρέπει να περάσει στα χέρια του ΠΑΟΚ, να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Αν φτάσουμε μέχρι το καλοκαίρι έτσι, το πιθανότερο σενάριο είναι να χάσουμε το κύπελλο. Έτσι λέω εγώ. Να θα στερηθούμε έναν τίτλο. Όπως και πέρσι στερηθήκαμε έναν τίτλο. Ωραία. Πάλι μέσα από την τοξικότητα, πάλι μέσα από τη λαμογιά, πάλι μέσα από τον έλεγχο του κλίματος, πάλι μέσα από το δικαστικό, πάλι μέσα από χιλιαδιό. Θα θέσω ένα ερώτημα δημοσίως. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να απευθυνθεί στην ΕΠΟ να ρωτήσει. Τι έκανε ακριβώς ο Πανιώνιος χθες. Ναι. Το δεν παίζω την μπάλα σημαίνει ότι φεύγω από το παιχνίδι. Θα τιμωρηθεί ο Πανιώνιος. Δεν πήγε κάποιος, ακούμπησε την μπάλα και πήγε γιατί τέλειωσε το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγαιναν απλά. Δεν έφυγε από το παιχνίδι. Ναι. Ωραία. Τι έχει γράψει ο Σκουλάς στο φιλοαγώνα. Ότι τελείωσε το παιχνίδι. Πώς τελείωσε το παιχνίδι. Αφού δεν παίχτηκε η μπάλα. Γιατί. Γιατί για να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο να είναι ποδόσφαιρο και να είναι προϊόν, θα πρέπει να τηρούνται και οι κανόνες. Ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε στο Καραϊσκάκι. Έφαγε μια κεφαλιά μυθική. Εντάξει. Έτσι είναι τα πράγματα. Θες να κάνεις το κομμάτι σου, κανένα πρόβλημα, δικαίωμά σου. Δημοκρατία έχουμε. Υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν κανόνες. Τι να γράψεις Σκουλάς εσύ, Σταύρο, τώρα. Εδώ κάνει ο κόρπος τον Παλαιστή. Με δύο-τρεις συμπαίκτες του που πήγαν να κάνουν τη σέντρα, παλεύει ο κόρπος, παλεύει. Mm. Τραβάει τον έναν, πρόχνει τον άλλον και δείχνει κάρτα στον Μπανανά. Ο άνθρωπος είναι ανέβρωτο, ο Σκουλάς, που φέρνει και το σήμα της FIFA. Ναι. Άλλη ιστορία κι αυτή. Ναι. Ο Μπανανά δέχτηκε κάρτα γιατί είδα και τους συναδέλφους του Πανιωνίου να αναρωτιούνται γιατί έφαγε κάρτα τον Μπανανά. Γιατί δεν υπήρχε άλλος χωρίς κάρτα. Ναι. Δηλαδή φοβήθηκε ακόμα και να βγάλει τον κόρπο στο 120. Που προκαλεί τους παίκτες να μην ξεκινήσουν το παιχνίδι. Αν την πρώτη στιγμή από το, με το που το έβγαλε η Ειρήνια, που σου νόημα. Τους έκανε φύγετε. Κανονικά την πρώτη στιγμή. Ναι. Χωρίς, δηλαδή στους πανηγυρισμούς. Εγώ δεν θέλω να είμαι άδικος. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα που θέλει να προχωρήσει με νεαρά παιδιά τα περισσότερα τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια ένταση εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε εσύ, μετά από μια αποβολή του Παπαγεωργίου στο 16. Πέναλτι και αποβολή του Σταυρόπουλου που δεν δίνεται στο 26. Την κόκκινη του Καμάρα. Πώς τον λένε. Τσανταρίνα Μανταρίνα στον Ολιβέιρα. Μου λένε έβγαλε πολλές κάρτες στον Πανιόνιο. Ναι, έβγαλε, αφού κατάλαβε τι έχει κάνει. Γιατί μιλάμε για διαιτητή τραγικό. Ναι. Από όλο είχα δει ένα παιχνίδι που ήταν τόσο καλός και λέω να τους είναι ταλέντο αυτός.
τελικά τραγικός, λάθος τοποθέτηση τότε. Λάθος τοποθέτηση, δική μου. Ωραία. Τι να κάνουμε εμείς δηλαδή μετά από αυτά που γίνανε? Να εμφανιστεί ο Karate Kid 4 και να αρχίσει να παίζει για το χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο? Ή να λέμε και ευχαριστώ και συγγνώμη. Είσαι, λέει, μια ομάδα εκατομμυρίων. Τι να κάνω, είμαι μια ομάδα εκατομμυρίων. Συγγνώμη κιόλας, ξεπροσφορώ, δεν ήμουν ομάδα εκατομμυρίων στην ιστορία μου. Είναι πολλά, είναι πολλά. Τους κουλάκτες. Για παράδειγμα, φαίνεται ξεκάθαρα η στόχευση του Ντουρμισάη να προκαλέσει. Άστο. Και ευτυχώς υπήρχε το δίκτυ. Γιατί φύγανε 2-3-4 κατοίκια. Άλλο τραγικό, λέει, Ντουρμισάη, είσαι παιχτάρα. Στοχευμένο. Είσαι παιχτάρα. Και δεν βγάζει κάρτα. Παιχτάρα. Είσαι center forward, ψηλά, καλός, χαμηλά, καλός, με πλάτη, καλός, τελειώματα καλά, στη φάση είσαι, ταχύτητα καλή. Τι κάνεις, ρε αγόρι μου, τι κάνεις? Πουλάνε και δούλευση, αυτό κάνουν. Τι κάνεις, ποιος ο λόγος, πόσο είναι, 22 χρονών? Δεν ξέρω πώς είναι. Κάπου εκεί. Ωραία. Στοχευμένη. Έχεις μια καριέρα μπροστά σου. Υπάρχει στόχος, υπήρχε στόχος. Έχει κλείσει τον Ολυμπιακό. Αν δεν έχεις κλείσει τον Ολυμπιακό. Να ξεφύγουν οι παοξίδες. Αν δεν έχεις κλείσει τον Ολυμπιακό. Γιατί κλείνεις μια πόρτα στην καριέρα σου? Ποιος ο λόγος? Δεν υπάρχει κανείς αυτά τα παιδιά να τα πει, ρε αγόρι μου, εδώ. Τη δουλειά σου. Μα αυτή είναι η δουλειά του, ρε Σταύρο. Να ξεφύγουν οι ένας οπαδός του... και να είχαμε σήμερα δικαστήρια και να απειλήσει με αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα. Ναι, το διχτάκι όμως. Να βγάλω δεύτερα του. Ευτυχώς τα βγάλε. Δηλαδή προκαλεί επί ένα τρίλεπτο του ο Ντουρμισάη και γυρνάει μετά και δεν του δείχνει ούτε την κίτρινη κάρτα. Ο Σκουλάς. Μετά από πολλά replay πάντως, η μπάλα βρίσκει το χέρι πρώτα του αμυντικού. Εντάξει. Μετά γλύφει τα πλευρά του Μανθάτη και τέλος βρίσκει το χέρι του. Και προφανώς πέναλτι υπάρχει στο πρώτο χέρι. Λέει συνάδελφος. Ναι. Είναι όλοι τρελοί. Πάμε στο πρωτοδιάλειμμα. Λοιπόν, δίνουμε και σήμερα διπλές προσκλήσεις να πάτε την Κυριακή στο θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτζεσι Καζίνο, να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η διαδικασία είναι απλή. Πρώτη επιλογή, παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 2310-287 και 3 οχτάρια και κερδίζετε αυτόματα μία διπλή πρόσκληση. Η άλλη επιλογή που έχετε είναι στείλετε μήνυμα FM κενό ΠΑΟΚ ή θέατρο ή οτιδήποτε άλλο ή Ρίτζεσι Καζίνο ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Πρέπει να είστε την Κυριακή μισή ώρα πριν τη σέντρα, δηλαδή γύρω στις 6.30 στο θέατρο Βεργίνα μαζί με την ταυτότητά σας. Θα σας περιμένει η θέση σας στο πραγματικά αμφιθεατρικό έτσι, χώρο, θυμίζει η κερκίδα γηπέδου το θέατρο Βεργίνα. Θα σας περιμένει το τραπέζι σας, απεριόριστη μπύρα, όλα τα συναφή γύρω-γύρω και λαχνή για να διεκδικήσετε στο ημίχρονο πάρα πολύ πλούσια δώρα όπως ταξίδια, προϊόντα της ΠΑΟΚ από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ και γενικότερα να περάσετε ένα πολύ ωραίο βράδυ. Μαζί μας είναι ένα δωμό η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο. Η Ναδωμό, θυμίζουμε, προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα σας φτιάξουν όλα όπως ακριβώς πρέπει, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Μαζί μας είναι και η Στίχημαν, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24 φυσικά. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, όλα τα αθλήματα, πολλά τα ειδικά στοιχήματα, σκόρερ, κάρτες, κόρνερ, πάρα πολλές επιλογές. Μπαίνεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και πολύ εύκολα και γρήγορα στοιχηματίζεις. Υπάρχει και το σερί, το οποίο το γνωρίσαμε το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο και επιστρέφει. Και φυσικά το live καζίνο όλη την ημέρα στη διάθεσή σας για να παίξετε και να δοκιμάσετε και εκεί την τύχη σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Νομίζω, αγάπη, να ακούσουμε λίγο το πώς περιέγραψε ο Σταύρος τα γκολ. Ναι, ψύχρεμα. Πάντα ψύχρεμα, πάντα εύστοχα, πάντα στοχευμένα. Λοιπόν, πάμε. Για πάμε. Ψάχνει την κίνηση του Ολιβέιρα, τον βρίσκει. Καλό κοντρόλ του Πορτοκάλου. Κλείνεται εκεί πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Από την παρέμβαση. Και γρήγορα εκτελεί πανέξυπνα σέντρα. Ο Σμιντέσκι μπαίνει. Μίτσελμαν, γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! 1-0 με τον Diego Μίτσελμαν. Στο 32.
Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο, ο Λιμνιός γύρισε όπως έπρεπε. Δεν τοποθετήθηκαν καλά οι παίκτες του Πανιωνίου. Το 1-0, αυτό πάμε στο 2. Γιαννούλης εκτελεί. Κρατήματα εκεί, γκολ! Γκολ από τον Σβιτέσκι! Γκολ από τον Σβιτέσκι! 2-1 ο ΠΑΟΚ! 2-1 ο ΠΑΟΚ με τον Σβιτέσκι στο 82! Εκεί υπήρχαν 10 κρατήματα. Σβιτέσκι ξανασκοράρει. Το κόρνερ του Γιαννούλη. Κράτημα εκεί, μιλάμε, το έχει γίνει Σανταλίνα Μανταλίνα. Τελικά ο Σβιτέσκι από κοντά, χωρίς να συμβεί το παραμικρό μεμπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Σκορ παράταση. Κάθε τι εκπληκτική του Ολιβέιρα, ο Βιερίνια. Αυτό γκολ. Αυτό γκολ. Η εκπληκτική κάθετη του Βιερίνια παίρνει γκολ για τον ΠΑΟΚ, ή του Ολιβέιρα. Άντε να δούμε. Και το γύρισμα του Βιερίνια παίρνει γκολ στο 114. 7 λεπτά ακόμα, 6 λεπτά. 7 λεπτά έχει τα κοντά. Νομίζω ότι αυτό το γκολ δεν υπήρχε παίκτη του ΠΑΟΚ. Τον Ακπόμ δείχνει το συνδρομητικό. Είναι εκπληκτική η παλιά του Ολιβέιρα. Ο Ακπόμ το βάλε. Yeah. Δεν είναι αυτό το γκολ. 3-2 ΠΑΟΚ. Είναι να πάρει ο Βιερίνια το πέναλτι. Όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σημασία αυτή τη στιγμή. Στο 119 είμαστε. Τι άλλο θα δούμε σήμερα. Γκολ! Γκολ για το Βιερίνια! Γκολ για το Βιερίνια! Γκολ για το ΠΑΟ! Γκολ! Γκολάρα! Θα παρακολουθούμε την επιβεβαίωση. Δηλαδή λέω γκολ, λέει γκολ. Λέω γκολ, λέει γκολ. Ωραίο Τάσος. Δηλαδή, αν κάποιος αμφισβητούσε εμένα, τον λέει και ο Τάσος. Άρα λέει εντάξει, μέσα εντάξει. Goal. Τελειώσαμε. Πολύ ωραία δίδυμη. Γκολ, 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 γκολ. Ήτσι, τσι, τι είναι, γουι. Τι ωραία. Ναι. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Ωραία αυτά. Μας αρέσουν. Μπράβο, Σταύρο. Εγώ όταν τελείωσα το παιχνίδι δεν είχα ενέργεια να αναπνεύσω. Δηλαδή, πήγα και ήμουνα. Έφυγε κατευθείαν εσύ. Σε δευτερόλεπτα κανονικά. Δηλαδή, τι γυρνάω σε κοιτάλε. Πού έχει πάει αυτό. Εντάξει. Αφού καταφέρατε να ακουστώ κι εγώ στο τρίτο γκολ και από δίπλα, μου έχασα κι εγώ την ψυχραιμία μου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει. Το θέμα λοιπόν είναι απλό. Ο ΠΑΟΚ πέρασε. Ο Πανιώνιος αποκλείστηκε. Ντάνος. Πω. Πρώτη εδώ. Πρώτη εδώ, φίλε. Ναι. Ναι. Ο Πανιώνιος αποκλείστηκε γιατί δεν προκλήθηκε. Αμαν, φίλε. Επί τη ουσία. Έχω σοκαριστεί. Βαδιστόχαστο. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ περνάει στους 4 που θα. Δεν θα είναι 8 πλέον. Περίμενε. Στέργιο, δεν έγραψε αποκλειστικό κείμενο, πότε είναι η κλήρωση. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Το ψάχνουμε ακόμα, δεν είναι. Δεν υπάρχει. Δεν είναι σίγουρο. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Κυπέλου και τότε θα μάθουμε αν θα γίνει αύριο η κλήρωση ή άλλη μέρα. Πόσο δίνει το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ με τελικός. Όχι. Έχουμε και Μάκη Χάβο σήμερα. Ναι. Επαναληπτικός του 3-3 στη Λαμία. Θεωρώ ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και μακάρι να μπορέσει, αλλά θεωρώ. Μακάρι πόσο μπορέσει, θα ηρεμήσουμε αν μπορέσει όμως. Αν υπάρχει Θεός. Εδώ θες? Κάνω μια δημόσια έκκληση. Ναι. Τι θέλω. Ναι. Η Λαμία έχει πόσο ανάγκη, έχει μια διάκριση. Α, όχι, πες ότι. Έχεις, ας σου πω ένα απλό πράγμα, αγάπη. Ναι. Έχεις ζήσει ποτέ στη Λαμία, έχεις πάει. Δεν έχω πάει στη ζωή μου στη Λαμία. Ωραία, άκου να δεις. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται εκεί. Αυτό η πρώτη σκέψη είναι κάθε πρωί. Ναι. Είναι. Πώς θα φύγω. Με αυτοκτονία έχει να κάνει. Εντάξει, άμα έχει και καμιά συννεφιά, ναι, είσαι μεταξύ καφέ και βαλβιτουρικών. Ωραία. Αυτή η κοινωνία λοιπόν έχει, ναι, ανάγκη. Από μια χαρά. Από μια χαρά. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είχαν τον Τενέ πόσα χρόνια προπονητή. Θλιβερό. Να είσαι στη Λαμία και με Τενέ προπονητή. Τραγικό. Κυνηγά, μπαμπ, Τενέ. Ναι, για κάποιο λόγο όμως δεν θυμάμαι. Σαν οντότητα, σαν οντότητα. Κάτι θα έκανε. Κάτι θα έκανε, ναι. Εντάξει. Κάτι θα έκανε. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα, πάρα πολύ απλά, ότι η κοινωνία της Λαμίας έχει ανάγκη αυτή την νίκη. Έχει ανάγκη αυτή την πρόκριση. Ναι, την πρόκριση. Να γραφτεί με χρυσά γράμματα η ιστορία του Μάκη Χάβου, του Μπαράλες. Ο Γιάννης Κόνδρας. Του Μπερτόλιο. Ωραία. Γιάννης Κόνδρας. Γιάννης Κόνδρας, Μπερχαράνο.
Μπεχαράνο, Πεχτάρα, Πεχτάρα, Μπεχαράνο. Αντέτζο, ο πρώτος λευκός μαύρος στόπερ. Αντέτζο, ναι. Στην ιστορία των στόπερ. Ναι, ναι, εντάξει, Βασίλη Αντωνόπουλος, μας εκπαίδευσε γλωσσικά, οχτασύλλαβος παίκτης. Εντάξει. Χρήσιμος στη ζωή μας. Βάντερσον, αριστερό μπακ, Καμάρι της Αργεντινής, Ξανθός. Ναι, έτσι. Ξανθό παλικάρι, ωραίο. Ναι. Ναι. Χρήστος Καρυπίδης. Πρέπει να πάει σε ένα τελικό Χρυστάρα. Βέβαια. Παλεύει τόσα χρόνια. Μιλήσε δικό μας παιδί. Παλεύει τόσα χρόνια. Ναι. Και φυσικά Ιωακήμ Χάβος. Το είπα πρώτα. Το ξαναλέμε, φλιγκιά. Είναι η επανάληψη που λέγαμε. Ναι, ναι. Ας γίνει ένα θαυματάκι. Ναι. Ένα θαυματάκι. Και μετά να αποκλειστούμε κι εμείς και η Γιάχ και να είναι Λαμία Αστέρα Τρίπολης τελικό. Για να πάρει ο Αστέρας για να γίνει αυτό που λέγαμε προχθές. Give me five. Give me five. Τι ωραία πράγματα, ναι. Ναι. Ωραίο σενάριο. Ωραίο σενάριο. Τώρα να μην πάει ο Πάοκ στο τελικό και να πάει ο Αστέρας με τη Λαμία. Ναι. Ναι. Ωραίο σενάριο. Και να ακούγεται στο ΟΑΚΑ, Αστέρα μου. Ανάσα μου, ναι. Καπάκι το αγγλικό, Rising Star. 100 άτομα από τη μία, 100 άτομα. Γιατί ο Γιώργο Κομίνη. Ναι, κλασικά. Κάπου εδώ τελειώνουν, πιστεύω. Τα όνειρα αυτά που είπε. Τι άνοιξε τώρα, τι είναι αυτό που άνοιξε. Οι διαιτητέ. Ανάμεσα το Γιουπόλν. Τι λέει, μου το. Είναι μυστήριο ο Στέγκο, μην το κοιτά σε αγαθό. Μην το κοιτά σε αγαθό. Τέλο πάντων. Γιώργο Κομίνη, Κούλα Χασάν. Πού είναι. Σήμερα, ρε. Ολυμπιακός Λαμία. Κομίνης παίζει σήμερα. Ναι. Άκυρα. Πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε πάλι από την αρχή. Πιστεύεις τα... για τη Λαμία ότι ο Κομίνης... Ο Ολυμπιακός θέλει στην τετράδα του κυπέλλου. Ο Κούλα Χασάν δεν είναι δικός τους. Και ο Ράιχαρτ Μπουξμπάουμ. Πάλι αυτός ο Μπουξμπάουμ, ναι. Εποπτάρα. Ανατολικής Αττικής. Εποπτάρα. Ναι. Κοίτα, είναι, δεν είναι Ολυμπιακός το δίδυμο των πλαγιών. Ο Κομίνης είναι με όποιον είναι μεγάλος. Ο Κομίνης είναι ο Κομίνης. Η Ντάνεσα. Φτάνει και με τον Τάνο. Η Ντάνεσα. Ναι. Τέλος πάντων, παιχνίδι χθες. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αναγκασμένος γιατί αρκετοί παίκτες του ήταν στο όριο της κούρασης. Άφησε εκτός αποστολής Βαρέλα, άφησε εκτός αποστολής Μαουρίσιο. Παίκτες οι οποίοι παίζουν συνεχώς. Εντάξει. Άφησε στον πάγκο τον Μπίσεσβαρ που είχε Μέντες. Είχε σκάσει, θα λες. Ναι, είχε σκάσει, ναι. Είχε Μέντες, θα λέμε. Δεν θα λέμε την κακιά τη λέξη. Είχε Μέντες. Εύα Μέντες, είχε Μέντες. Δεν είναι πιο εμπορικό. Ωραία. Ναι. Άφησε τον Άκ που να πάρει ανάσα. Αν και νομίζω δεν, έχει, δεν χρειάζεται ανάσα. Δεν καταλαβαίνει αυτό το παιδί πραγματικά. Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι τα εργομετρικά βγάζουν μια λήψη όταν μετράνε το σύνορα το τι κάνει. Γενικά τέλος πάντων ήταν ένα σχήμα με αρκετές αλλαγές και αρκετή, όχι τη γνωστή συνοχή. Ναι. Από την άλλη ο Πανιώνιος είχε ένα ξεκάθαρο πλάνο να αμυνθεί και να ψάξει τον ΠΑΟΚ Μπόσικο σε κάποιες κόντρα επιθέσεις που θα βγάλει μέσα στο παιχνίδι. Μέτριο παιχνίδι στην αρχή, πολύ ισορροπημένο, με τον Πανιώνιο να περιμένει και να μην αγχώνεται ιδιαίτερα. Τον ΠΑΟΚ να ψιλοκυκλοφορεί αλλά ανούσια. Ψιλοευκαιρίες μέχρι τη φάση του 26, όπου εκεί δείχνει, υπάρχει φάση του 16, τάκλινα από πίσω του Παπαγεωργίου, μάρς κόκκινη, που εκεί δεν βγάζει κάρτα, δεν δίνει φάουλ, που είναι πλεονέκτημα βέβαια. Ναι, ναι. Δεν βγάζει μετά την κάρτα. Λες θα βγάλει. Δεν την ξεχνάει. Στην πολλή ευκαιρία θα βγάλει. Μια χαρά θυμάται. Μια χαρά θυμάται. Και πέρα ας πούμε ότι ξέχασε. Δεν αναρωτιέται γιατί βρίζουν 25.000 άνθρωποι εκείνη την ώρα. Ναι, είναι και αυτό. Ναι, δηλαδή που ζητάνε θυμηθεί. Όλη κάρτα, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων. Φάση αποβολής βάσει του κανονισμού, έστω κίτρινης, ναι. Σε μια πιο εθνική, πιο, πώς το λένε, πολιτισμένη ποδοσφαιρική πρακτική, τέλος πάντων, για να μην μείνει ο αντίπαλος για 10, ναι. Με 10 παίξεις από τόσο νωρίς, αλλά τουλάχιστον κίτρινη. Αν και σου λέω, αν το πάμε. Αν ήμουν δηλαδή ο Σάββας Θεοδωρίδης, θα ήταν ένας λόγος για να πω 6.500 λέξεις σε αυτό το μαρκάρισμα. Ναι. Ευτυχώς δεν είμαι. Ωραία. Μα σε μια φάση που ντράπηκε μέχρι και ο παίκτης του Πανιωνίου, μετά πήρε μόνο του την κίτρινη. Την πήρε μόνο του. Γιατί ντράπηκε, σου λέει, δεν γίνεται να κάνει κεφάλαιο και να μην έχω πάρει κίτρινη. Ναι. Κλουτσάει την μπάλα μετά ανέτεια, κίτρινη. Ναι. Εντάξει, εκεί τώρα αν είμαι εγώ ο Μάτζιος, θα το πω όλα εδώ. Ρε. Σου χαρίζει την κίτρινη, ναι. Τη μεγαλύτερη κίτρινη της ιστορίας που έχει και... χαριστεί. Και μετά πετάς την μπάλα στην κερκίδα, ναι. Τι θέλεις τώρα. Να με τρελάνεις, θα έλεγα εγώ αν ήμουν ο Μάτζιος.
Πάμε παρακάτω. Γίνονται κάτι ψηλοφάσεις πάλι. Ο ΠΑΟΚ τελικά βρίσκει γκολ μέσα από την έκπνευση του γρήγορη εκτέλεση πλαγίου του Ολιβέιρα. Το γύρισμα με μία του Λιμνιού. Μπαίνει ο Σβιτέσκι στη φάση, μπερδεύει τον Κόντινγκ. Κάνει λάθος ο Κόντινγκ για μένα. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να έχει καλύτερη αντίληψη του που βρίσκεται. Στρώνει την μπάλα στον Μπίσεσβαρ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Αλλά ήδη έχει χάσει την ισορροπία του. Σαν ομάδα. Ναι. Εντάξει, γιατί έχει προηγηθεί του γκολ η ανατροπή του Κρέσπου από τον Σταυρόπουλο που είναι κόκκινη και αποβολή. Δηλαδή σε σεμινάρια θα δείχνουν τη συγκεκριμένη φάση για το τι εστί κίτρινη και αποβολή. Στον φίλο μας μας ακούει και ταξιδεύει για Αθήνα που πήγαμε βάλει σε Λάκα χθες. Πιστεύω γιατί και αυτός ήταν παραπληροφορημένος. Δεν βρήκε η μπάλα στο χέρι του Κρέσπο. Και να έβρισκε ήταν κολλημένο, αλλά δεν βρήκε. Πάμε παρακάτω. Ο ΠΑΟΚ είχε εκνευριστεί ήδη από τη φάση του Κρέσπου. Δεν έχει ισορροπία. Ο Πανιώνιος βγαίνει καλά για πρώτη φορά και εκεί φαίνεται η αδυναμία του Ίγκασον. Ο Ίγκασον, ο οποίος έχει κακή τοποθέτηση στην κάλυψη της ενέργειας του Τσιλούλη, του δίνει το διάδρομο, ναι. Βγαίνει στο τετατέτ, χάνεται το πρώτο τετατέτ. Ο Πανιώνιος μένει ψηλά, οι κόντρες τον ευνοούν. Ο Ντουρμισάη δεν δυσκολεύεται να πλασάρει τον Πασχαλάκη, που για κάποιο λόγο δεν έχει τεντωμένο το σώμα του, δεν το κάνει να έχει όγκο. Σε αυτή τη φάση, στους αυτοπουλές, έχω την εντύπωση ότι μπαίνει χαλαρά και ο Γιαννούλης. Περιμένοντας την μπάλα. Χάνει τη φάση στην κεφαλιά του Μισάς, δεν το δοκάρει. Από χαλαρότητα τη χάνει. Δηλαδή, επιθάει ρε, απλά είναι πιο κοντός και είναι εκτός, δεν έχει καλή τοποθέτηση. Δεν είναι ότι είναι χαλαρός. Αυτός είναι. Ο ΠΑΟΚ δέχεται τον γκολ και είναι μια ψυχολουσία. Όπως και να το κάνουμε. Γιατί το μόνο που δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ ήταν να φάει γκολ. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας εκνευρισμός, υπάρχει μια δυστοκία. Φτάνουμε στο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο δεύτερο πιο αποφασισμένος και ο Πανιώνιος πιο αποφασισμένος μόνο να αμυνθεί. Στο πρώτο ημίχρονο να σημειώσουμε ότι είχαμε 5 λεπτά καθυστερήσεις για πεσήματα παικτών. Ο φίλος που μας ακούει στο δρόμο που πηγαίνει τώρα. Ωραία. Να μας στείλει και ένα πρόγραμμα για το Δάρα. Πρόγραμμα αποκατάστασης. Έτρεξε πιο πολύ από όλους. Ότι έτρεξε πιο πολύ από όλους. Από τον κόρπο σίγουρα πιο πολύ. Ναι. Το Μανιάτη. Βέβαια. Ναι. Με το που έμπαινε, το μεταξύ. Αγανάκτησε κάθε φορά ο άνθρωπος. Με το που έμπαινε. Δεν είχε κουράγιο να φτάσει. Όχι, με το που έμπαινε, σηκώνονταν ο παίκτης. Αλλά έπρεπε να φτάσει μέχρι εκεί. Πρόβλημα. Τον πρόεδρο. Ενώ πρόεδρο. Ήταν, σε κάποια φάση Παπαγεωργίου ήταν πάλι που έπεσε εκτός γηπέδου και σηκώθηκε κατευθείαν. Σταυρόπουλο. Που σηκώθηκε κατευθείαν. Εκτός σου λέει εκτός τώρα, γιατί δεν πέσω. Τα εκτός γηπέδων, πέσω από τη γραμμή. Ναι. Χρόνια τώρα στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Εντάξει. Είναι. Πώς το λέτε εσείς χριστιανοί αυτό, ρε Στέργιο. Αγιασμένα. Είναι το χορτάρι κοινό. Έχει πάει παπάς, έχει ραντήσει. Είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Ναι, σε αρασταίνει. Τα αγαπάει ο Θεός. Ναι. Είναι. Πώς το λένε. Πατάς και γίνεις άλλος άνθρωπος. Είναι. Ναι. Άλλο πράγμα, άλλο πράγμα. Αφού έχω τραβήξει το πιλετό, αγάπη. Πηγαίνω εκεί, φυλάω το χορτάρι έξω από τη γραμμή και γίνομαι περδίκη. Αυτό έπαθε και αυτός ο άνθρωπος. Τζάμπα γελούσα. Σκέψου. Ναι. Πόσες φορές έχει συμβεί αυτό στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Άπειρες φορές. Το άγιο χορτάρι εκτός γραμμής. Ναι, ναι, ναι. Ενώ μέσα από τη γραμμή είναι το αντίθετο. Άστο, ρε. Σατανά, ρε. Σατανάς. Έχει πει στο χορτάρι. Άγιο Βελζεβούλ και κάτι. Μακριά από μένα. Ναι, πάει Βελζεβούλ εκεί. Πάει το χορτάρι. Εντάξει, πέφτει εκεί. Μένει στον τόπο. Έχει το θάρρο, σηκώνει. Ναι, ναι, ναι. Άστα να πάνε, αγάπη. Τα έλεγα. Είχα πάει σαν παπαδούλα καλά, ρε βλάκα. Τι κάνει. Έχει βάλει το χορτάρι απ' έξω. Ωραία. Το έχει δικό σου. Και μέσα να πούμε που είναι μεγάλο ο χώρο. Σε έχει πάρει έτσι ο Σατανά. Ωραία, συνεχίσουμε. Στο μεταξύ πρέπει να φοράει και ο πρόεδρος ένα μπουφάν 20 κιλών. Ναι, είναι την καμπαρτίνα αυτή. Για το Δάδα πιστεύω ότι γύρισε και δεν καλά. Τίποτα, θλάσσε σίγουρα. Δηλαδή έτσι όπως μιλάει και όταν φοράει ο προχθές, κάνει καλά, ρε. Τι καλά, α πούμε. Εμένα βρήκατε. Και φάγατε εσείς και ο κόλτη την παράταση. Με ψοφήσατε κανονικά. Πρόστιμο. Κανονικά θα έπρεπε να το κάνει. Κανένα σεβασμό στον πρόεδρο. Κανένα σεβασμό. Πάμε παρακάτω. Επί της ουσίας λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, πιέζουμε περισσότερο, έχουμε περισσότερες φάσεις, αλλά στην τελική προσπάθεια δεν έχουμε καθόλου μυαλό. Και δεν έχεις καλά στη μένα που κέρδισες πάρα πολλά. Και φάουλ και ειδικά κόρνερ. Δεν θυμάμαι πάνω από δύο καλές εκτελέσεις. Αυτό έδινε ο Βαρέλα, δεν έπαιζε ο Μάτος.
Όταν οι δύο οι εκτελέσεις δεν ήταν καλές. Πρώτη σκόρα σου στα... Δεν ήταν κακές. Οι δύο πρώτες σκόρες σου στα στημένα είναι εκτός ομάδας. Αυτό είναι λογικό που λες τέτοιο. Παραδόξως. Και λίγο αυτή την κομπίνα δεν την κατάλαβα. Μπήσε Βαριανούλη. Ναι. Το κάνανε πολλές φορές. Θα με ρωτάς όταν καταλαβαίνεις. Κάτι πριν μπούμε στην εκπομπή. Να σου πω, Σταύρο. Θα σου το πω απλά. Άκουσε με. Άκουσε με. Αντί να κάνει ο Μπήσε Βαρ τη σέντρα από το σημείο που είναι το corner, το έκανε 18 εκατοστά πιο δίπλα. Ναι. Θα μου πεις κάνουν τα εκατοστά τη διαφορά, τα 18. Στέργιο, ναι. Ήθελε ο ΠΑΟΚ να βγάλει έναν ακόμη παίκτη από την άμυνα του Πανιωνίου. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, ναι, με ρωτάς. Ωραία. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν έφερε αποτέλεσμα αυτή η τακτική. Αποτέλεσμα, μια χαρά ήταν τα χτυπήματα. Ο Μάτος και ο Βαρέλα έλειπαν. Και έχουμε δύο-τρεις κεφαλές. Μια του Σάχοφ, μια έχουμε. Είναι η μπάλα που στρώθηκε στον Κρέσπο. Του Ίγκασον που πήγε, σκότωσε δύο στην εκκλησία απ' έξω. Έχουμε. Ο Ολιβέιρα, μια την περνάει εξόφαλτσα. Το πέναλτι του Κρέσπο είναι αποστημένο. Τι θες να σου κάνει το στημένο. Έλα, συνέχισε τώρα. Παρανοριστήκαμε, συνέχισε. Πού είχαμε μείνει. Πού μιλάω για Άγια και Βεζεβούλ, γιατί ο θείος του θα τον κάνει μετά. Καλημέρα, θείο. Καλημέρα, θείο. Όπως έστειλε ένας φίλος ακροατής. Εντάξει, περίμενε. Θα σου πω τώρα. Της εκκλησίας και αυτός. Ναι. Περίμενε. Απολυτίκιο είπε, αναρωτιέται. Ναι. Πώς φαίνεται ο ανεψιός. Μπράβο, ρε Στέργιο. Συγγνώμη που έχουμε, Σταύρο, γενικές γνώσεις. Πάντως αυτό συνέχισε. Είναι πολύ ειδική γνώση, βέβαια. Το πολιτικό, δεν έχει ακούσει. Το έχω ακούσει, αλλά να σου έρθει τώρα να το πει. Ήσουν από αυτό που πήγαινε χαρακτηριστικό μικρή με μουστάκι. Εγώ, ναι, πώ με κόβει. Δεν ξέρω, πώ σε κόβω. Κοντή πόντια που πήγαινε χαρακτηριστικό. Συνέχισε. Ναι. Αλλά όχι, σήμερα είμαστε μαζί, σε στηρίζω σήμερα. Α, μπράβο. Γιατί κατάλαβε ότι δεν πρέπει να μιλάω σου. Άντε, μπράβο. Εντάξει, κάλια αργά παρά ποτέ. Τελικά είδε τον Κολτσβιτέσκι μετά από μια φάση που. Νομίζω πως θυμαίνω, πέρα. Στέλνω μου. Αρχίζω να κάνω την ψυχραιμία μου, Σταύρο, συνέχισε. Ναι. Τώρα κάνω ιστορικά τον Σταυρό μου, να ξέρεις. Συνέχισε. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ πάει στην παράταση. Δεν προλαβαίνει στα 8 λεπτά, 7-8 λεπτά που μένουν μαζί με τις καθυστερήσεις να κάνει κάποια φάση. Χάνει ο Τσιλούλης ένα από τα αριστερά πάλι. Ναι. Από χαλαρότητα του πίσω. Χαλαρότητα του πίσω. Ο πίσω δεν θέλει να πεθάνει από το 60 και μετά. Δεν είναι χαλαρότητα. Είναι okay, ναι. Ωραία, από την προσπάθεια ζωής του πίσω σε αυτό το πλανήτη. Ναι. Από την τελευταία ανάσα. Θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Το δράμα του πίσω. Ναι. Όχι, όχι, τελευταία ανάσα, αγάπη. Τελευταία ανάσα. Μια φορά τα λέμε, αγάπη. Το δράμα του πίσω. Στα ταμεία μηδέν. Ναι, τίποτα. Γιατί δεν έχει το κόσμο. Έλατε. Κανονικά. Πάμε στην παράταση. Ωραία. Και καταφέρνει ο Ίγκασον να με βγάλει από τα ρούχα μου για πρώτη φορά στην παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Όπου. Να, περίμενε, σε διακόπτω. Φαίνεται το. Το πλοκ του. Το γευθυνές μου. Όχι, ρε Σταύρο. Οι φάσεις είναι. Τις έχω δει τις φάσεις 94 φορές, αγάπη. Λέγαμε λοιπόν για την παράταση, όπου ο Ίγκασον κατάφερε να με βγάλει από τα ρούχα μου, ενώ έχει κάνει το ίδιο λάθος στο πρώτο γκολ. Ναι. Κάνει πίσω βήματα και δεν κλείνει σωστά. Αφήνει τον Καμαρά, ενώ μπορεί να του κάνει φάουλ στο κέντρο. Παίρνει πίσω βήματα, τον βάζει μέσα στην περιοχή. Χάνει τη φάση. Χάνει και ο Πασχαλάκης τη φάση που του τρώει κάτω τα πόδια. Και ο ΠΑΟΚ είναι στο Καλαβάτσο. Στην τρίτη τελική, τέταρτη τελική του Πανιωνίου. Στην τρίτη επίσκεψη στα Καρέ. Γιατί πότε ήταν η διπλή τελική προσπάθεια. Ναι. Εκεί λες, τελειώσαμε. Ο Τρέγκας κλαίει στο στούντιο. Προσπαθώ να τον παρηγορήσω, ο άλλος κλαμμένος από το γήπεδο. Ναι, ναι. Έχουμε χρόνο, Τάσο. Δεν βλεπόμαστε μεταξύ, δεν πάμε να πλέψουμε. Και κοινωνικό έργο. Ναι, από το Σταύρο Κόλκα. Τι άλλο θα κάνει. Ναι. Τελικά ξεκινάει μία βάση πίσω από την άλλη. Δοκάρι. Κεφαλιά ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα, το άλλο, το παράλληλο, δεν μπαίνει η μπαλίτσα μέσα. Και έρχεται η στιγμή που, πώς το λένε, που ο Ολιβέιρα, ο Κρέσπο παλεύει να αλλάξει όλη την, τη μορφή του αγώνα. Είναι αυτός που τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Φοβερός. Πραγματικά οι δυνάμεις του Κρέσπο είναι για βιβλίο. Ναι, κάνει τα πάντα. Δεν μιλάμε για 25χρονο, μιλάμε για 31χρονο στα 32. Αλλά είναι το σουλούπι του τέτοιου, βέβαια, που βοηθάει. Ο Κρέσπο ξυπνάει την ομάδα. Και έρχεται η ποιότητα του Ολιβέιρα να περάσει μια κάθετη μύθος στον Βιερίνια. Εκεί ο Ακπόμ που δεν τον βλέπω εγώ στη φάση, γιατί ανάμεσα σε δύο μπερδεύεται, κάνει βέντρα και την μπαίνει μπαλά μέσα. Ο Παπαγιός. Ναι, κανονικά. Ναι, ναι. Πολύ εύστοχο ήταν αυτό. Ναι, δικαίωση. Και εκεί λες, υπάρχει ελπίδα. Ναι.
Εντάξει. Ο Βιερίνη αρχίζει φορτώνει από τα δεξιά μετά. Γίνεται τι γίνεται και έρχεται η φάση του πέναλτι όπου παιδιά είναι. Ναι. Ό,τι είναι και ξεκάθαρο. Να λέμε είναι. Ο Σκουλάς χάνει τη φάση πάλι και καλά. Του λέει κουρουμπίλια μάλλον από, από την επικοινωνία θα μας σκοτώσουνε. Δώσ' το επιτέλους. Είναι το έκτο σφύριγμα του λέει προφανώς η κουρουμπίλια. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει εκεί ένα σκάλωμα. Πάει να μην το δώσει, τρώει ένα ψιλοπέσιμο, κάτι ακούει, σταματάει, δίνει. Αυτό σε ένα μισή δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω αν του μίλησε η κουρουμπίλια. Εγώ από τη γλώσσα του σώματος αυτό κατάλαβα. Ναι. Και ο Βιερίνια παίρνει φορά να εκτελέσει. Οι περισσότεροι δεν κοιτάνε την εκτέλεση από ό,τι βλέπω εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αλλά επειδή έχω μία ηρεμία με τον άντρε τελευταία, δηλαδή αν το εκτελούσε τον Οκτώβριο μπορεί να φοβόμουν. Αλλά τώρα έχεις βάλει εκείνο στην Τρίπολη, έχεις βάλει εκείνο με τη Λάρισα, έχεις βάλει αυτό με τον Άρη και θα χάσει το πέναλτι. Εκτελεί το τέλειο πέναλτι, το οποίο βέβαια αν τη βρεις λίγο ένα εκατοστό πιο πάνω την μπάλα έχει φύγει. Μπορεί να πάει στο διάολο, ναι. Αλλά βρίσκει ουρανό δικτύου. Εκπληκτική εκτέλεση, ο ΠΑΟΚ κάνει 4-2 και μετά έχουμε του Πανιωνίου. Όπα! Ήρθε το πλοίο! Μπράβο! Έλα! Πολύ σιγουριά χθες ο Βιερίνια. Ναι, το βάζει. Πολύ σιγουριά. Και μετά ο Πανιώνιος αποφασίζει να μην συνεχίσει το παιχνίδι. Εδώ λοιπόν αναρωτιόμαστε τι λέει ο κανονισμός. Ναι. Τι λέει ο κανονισμός. Ιδού το ερώτημα. Αφήνοντας όλα όσα γίνανε στο παιχνίδι, αμέσως μετά ξεκινάει η προπαγάνδα για το τι ακριβώς συνέβη στην Τούμπα. Και εδώ θα κάνουμε και μία ανάλυση για το πώς λειτουργούν συγκεκριμένες ιστοσελίδες, συγκεκριμένοι αρθρογράφοι, αντικειμενικοί, ξεαντικειμενικοί κτλ. Κτλ. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η Αναδομό και σε αυτό το μισάωρο. Εθνική αντίθεση 171 στην Καλαμαριά στον πρώτο όροφο. Προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Και φυσικά, αν θέλεις το μπάνιο σου να αναβαθμιστεί και να αποκτήσει χαρακτήρα, η Αναδομό προτείνει πλακάκια στον τοίχο μέχρι τη μέση και τοποθέτηση τα πετσαρία στο υπόλοιπο κομμάτι. Το design δεν κοστίζει. Οι άνθρωποι της Αναδομό μπορούν να τα φτιάξουν όλα ακριβώς όπως πρέπει. Μεγάλο πάρτι σήμερα στο θέατρο Βεργίνα, του Ρίτσι Καζίνο. Κώστας Καραφώτης, Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή για την σημερινή ημέρα. Πώς γνωστό είναι, Τσικνοπέμπτη που πέφτει πάντα Πέμπτη. Από 15 ευρώ είσοδος στο θέατρο Βεργίνα, με ατομικό mix grill κρεατικών και ποτήρι κρασί. Και γενικά ένα πάρτι που θα περάσετε τέλεια στη μεγαλύτερη σκηνή της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα. Και μιας που αναφερόμαστε στο θέατρο Βεργίνα, σας υπενθυμίζω για ακόμα μια φορά την Κυριακή στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης μπορείτε να δείτε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πρώτη επιλογή, παίρνετε τηλέφωνο τώρα στο 2310-287-888, κερδίζετε μια αυτόματα μια διπλή πρόσκληση να πάτε την Κυριακή στο θέατρο Βεργίνα ή στέλνετε μήνυμα FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Μαζί μας και η Στίχημαν, πολλές επιλογές και σήμερα σε όλα τα αθλήματα, εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα ανά παιχνίδι, κόρερ, φάουλ, σκόρερ και ό,τι πραγματικά επιθυμείτε σε πολύ μεγάλες αποδόσεις, όλες οι δυνατότητες cash out, τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη 24 ώρες 24 ώρες με πάρα πολλούς τρόπους, γενικότερα εύκολη πρόσβαση και με ασφάλεια από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, παίζετε στοίχημαν και διεκδικείτε μεγάλα κέρδη. Αυτά, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα του 24, να πω λίγο ότι είχαμε σήμερα πριν από λίγο τις κλήσεις του Γιάννη Κούμα για την Εθνική Νέων K19 για δύο φιλικούς αγώνες με την Κύπρο 5 και 7 Μαρτίου στην Κύπρο. Από τον ΠΑΟΚ έχουν πάρει κλήση να βρεθούν στην Εθνική ο Λίρατζης, ο Τσαούσης, ο Μιχαηλίδης, ο Διαμαντής, ο Γκαργαλατζίδης, ο Τσιγκάρας, ο Γαϊτανίδης και ο Δούμτζης. 8 παίκτες Εθνικής Νέων. Αυτή είναι. Εγώ να πάμε στον ημιτελικό με αυτούς. 8 και 3 από την πρώτη ομάδα. Αυτό είπα να το κάνει Σταύρο από την αρχή της χρονιάς. Τώρα. Ή κάτω του χρόνου. Τώρα θα πουλήσω τρέλα. Κάνω αυτό. Θα βάλω δύο στόπερ τους μεγάλους.
Λίγο Βιερίνια, λίγο Μάτος, λίγο... Λίγο Ολιβέρα, λίγο Μαωρίσιο. Λίγο φτιάχνω μια δεκάδα. Λίγο Πέλκα, λίγο Ζαμπά, λίγο Λιμιό και λίγο Ακπόμ. Αυτά. Ο Πέλκας τι έχει, περίμενε. Ο Πέλκας έφυγε με θλάση τηλεκάνη από το γήπεδο. Δεν μπορούσε να περπατήσει ο Πέλκας. Δύο τον... ήταν υποβασταζόμενος. Εντάξει, το θλάση τηλεκάνη είναι στο βάθος, θα το δούμε σήμερα. Πόσο θα λείψει. Δεδομένου ότι δεν θα είναι την Κυριακή. Και δεν παίζει ο Καντουρί. Δεν παίζει ο Πέλκας. Ο Ζαμπά είναι αμφίβολος. Ο Ζαμπά αμφίβολος. Ναι, και ο Μπίσιβαρ. Είναι δύσκολο, δύσκολο, ναι. Πάμε 4-3-3 να τελειώνουμε. Όχι. Γιατί. Δεν το αλλάξει ο Ράσβαν. Ο Κάνιας τι κάνει. Καλά είναι, φαντάζομαι. Κάνιας Μαωρίτσιο Ολιβέρα, γιατί ρε φίλε. Ο Κάνιας αγωνιστικά είναι εντάξει. Ερίκη λίγο δύσκολα τον βλέπω. Με έβγαλε τα ρούχα μου χθες. Πραγματικά. Το παλεύει, ρε φίλε. Έχει φοβερή διάθεση. Το παλεύει. Ναι. Και έχει κάνει πέντε φάσεις. Κλεψίματα έχει. Ναι. Και... πέντε φάσεις στην περιοχή χωρίς λόγο. Σκοτώνει τη φάση. Ναι. Δίνει ένα φάουλ στον Πανιόνιο. Ναι, και στην γωνία τη μεγάλη περιοχή. Ναι, δηλαδή, χωρίς ναι. Λόγο. Δεν, δηλαδή, εμένα με τρελαίνει αυτό. Μόνο ως game changer μπορώ να τον αποδεχτώ. Να έρθει από τον πάγκο δηλαδή. Ναι. Και τι μας έμεινε τώρα. Τώρα είναι δύσκολα πράγματα, φίλε. Όχι, τώρα θα ξαναπαίξει λογικά. Βασικά, όχι τι. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Ναι. Δεν βγαίνει. Έκατσαν τώρα όλα μαζί. Και αν είναι και Ζαμπά, όντως εκτός από τον Παναθηναϊκό. Λιμιός Ερίκε. Ναι. Μπίσεσβαρ. Mm. Και ο Τσούμπα. Εκτός και αν πάει με Τσούμπα και στο 10 τον το Σβιτέρης. Πιστεύω στο... Μα δεν έχει να βάλει. Αν και ο Ζαμπά είναι off. Ζαμπά έξω, Πέλκας έξω, Ελ Καντουρί έξω. Μπίσεσβαρ. Ένα είναι ο Λιμιός. Στο 10 μετά. Μπίσεσβαρ. Α, για Μπίσεσβαρ και το 10. Και αριστερά. Ας κάνουμε την ευχή. Μπίσεσβαρ, να τον κλωνοποιήσουμε, δεν ξέρω. Μετά είναι η λύση η Βιερίνια με Γιαννούλη από πίσω. Α, του. Ναι. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Κοιτάζουμε πρώτα για το Ζαμπά. Αν ο Ζαμπά είναι καλά, καλά είμαστε. Ναι, ναι. Πες κανονικά. Με... πας με Ζαμπά Λιμιό. Κοίτα, Μπίσεσβαρ και Βιερίνια. Τους έχεις από σήμερα σε ένα ειδικό μηχάνημα ανάταξης κιτάρων. 48 ώρες. Ναι. Φόρτιση ή τίποτα. Οξυγόνο στο φουλ. Ναι. Δηλαδή αυτό, το που έχουμε, αυτό που έχουμε το υπερβαρικό οξυγόνο, πώς λέγεται. Ναι, πόσο έχει, ρε παιδί μου, 6, το βάζει στο 7 εσύ. Ναι. Φόρτωσε. Ναι, ναι, βάλε. Ναι. Δύο μέρες. Δεν κουνιούνται αυτοί οι δύο. Κανονικά. Δεν κουνιούνται. Και μετά πας σε μία λύση Πασχαλάκη, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο. Γιαννούλη. Όχι Γιαννούλη, Βιερίνια. Θα σωθεί. Ωραία. Σωθεί. Ωραία. Μετά θυμάσαι τον Κάνιας. Ναι. Mm-hmm. Πας με Κάνιας Μαωρίτσιο και μπροστά τον Ολιβέιρα. Ναι. Σβιτέρι στην μπροστά δεν. Δεν μ' άρεσε σαν κορυφή χθες, φίλε. Άσε το τώρα που είναι στις φάσεις μέσα. Ναι. Στη ροή του αγώνα δεν συμμετείχε. Mm-hmm. Βάζει τον Ακπόμ κανονικά. Βάζει τον Ακπόμ. Λιμιός. Λιμιός Ολιβέιρα. Αν είναι καλά και ο Ζαμπά ή ο Μπίσεσβαρ. Ο Ολιβέιρα θα έχει παίξει πιο μπροστά, δεν γίνεται. Ναι. Εντάξει. Θα το δούμε μετά και με τα παιδιά με το Ριπρές αυτό άμα κολλάει. Αν είχε μία έτσι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάει σε ένα καθαρό 4-3-3 με την τοποθέτηση της ομάδας να είναι όπως κλασικά είναι. Απλά ο παίκτης που θα είναι πίσω από τον Φόρ δεν θα είναι second striker, θα είναι καθαρό σκάφ. Δηλαδή. Θα βρεις χώρο με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚ να εκμεταλλευτείς τέλος πάντων κάποια στοιχεία. Ή πάνε με Μπίσεσβαρ, Μαωρίτσιο Ριβέιρα Μπίσεσβαρ και αν είναι καλά ο Ζαμπά, θα σε ρωτήσουμε με την ευκαιρία. Η προπόνηση είναι το απόγευμα. Οπότε μπορεί από εκεί να έχουμε νεότερα για τον Ζαμπά. Υπάρχει ένα προστάρισμα και του Κυριάκου Κυριάκου στο Facebook. Το οποίο το έκανε 5 η ώρα, δεν ξέρω. Ναι, ρε, εσύ, είδαμε και αυτό πάλι. Κυρική δεν κοιμήθηκε καθόλου χθες, τίποτα. Μάλλον πρέπει να ήταν στο Μακεδονία Παλάς. Ναι. Για να ακούσουν τον μονόλογο του Βασαβίδη. Μονόλογο και εσύ, εντάξει. Το λες και μακροσκελές αυτό το προστάρισμα του. Για εκείνη την ώρα, μακροσκελέστατο. Ναι. Μπορεί να μην έχει γραφτεί τέτοια ώρα. Για εκείνη την ώρα το λες εντόνι, δεν το λες μακροσκελέστατο. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, αφελείς διασώτες του εσκομπαρισμού. Που η μόνη του πολιτική. Τι είναι εσκομπαρισμό. Ξέρεις. Πει κάτι φαντάζομαι. Πες μας. Δεν θα κάνω την ανάλυση στον αέρα. Μπορεί ένα. Θα συνεχίσω να διαβάζω το ποστάρισμα του Κυριάκου Κυριάκου. Μην το διακόπτε, παρακαλώ. Εσκομπαρισμό, να καταλάβει ο κόσμο. Και πρέπει να διαβάσει και το πούμε. Εσκομπαρισμό είναι οι συμπεριφορέ του Εσκομπάρ. Ναι. Ωραία.
πίσω και μπροστά από τις κάμερες. Από πίσω οι νεκροί σοριδών και από μπροστά. Καλός χριστιανός. Όλα καλά, ναι. Οι υπολογισμοί λένε για 40.000 νεκρούς. Όχι γύρω-γύρω, η στόχη του Παύλου. Ναι, ναι, ναι. Όχι εξόφαλτσι. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Να συνεχίσω. Μπορείς. Ωραία. Που η μόνη της πολιτική συνείδηση είναι τα φιλόπτωχα συσίτια και οι εξαγορασμένες ψήφοι της γειτονιάς τους. Μας τα έχουν κάνει ζέπελιν. Είπε. Η γνωστή φράση αυτή που χρησιμοποιεί ο Κυριάκος Κυριάκος. Μήπως είναι δική μου. Μήπως να ζητήσω δικαιώματα. Κολκίζει λίγο εδώ πέρα. Ναι. Με το αφήγημα της κυβερνητικής παρέμβασης υπέρ του ΠΑΟΚ που το πετούν στον ανεμιστήρα και όπου πιάσει. Επειδή την χάνουν και οι επικοινωνιακοί μέντορες σε κοντζάμ ομίλους ΜΜΕ, όταν τελειώσουμε την πλήρη κομματικοποίηση του συλλόγου τους, την οποία οι νοπολίτικα παρακολουθούν φημωμένοι, ας ασχοληθούν πέρα από τα μάτια του ΠΑΟΚ και με κανένα σοβαρούτσικο θεματάκι, όπως οι παιδεραστίες Φερρυππίν. Ίσως χωράει σε κανένα από τα μέσα που πείθουν, συσταγωγικά. Γιατί όντως οι μαϊμούδες έχουν ωραίο χαμόγελο όταν αντιλαμβάνονται πως παραμένουν πιο κοντά στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια από εκείνους που τους χρησιμοποιούν. Ιστερόγραφο. Το ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα πρωτοπόρος στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία με 25 χοντρά σφυρίγματα κατά, πέναντι σε Ατρόμητο, πέναντι που δεν δόθηκε με τον Άρη. Offside goals από Άρη, τα πιο χοντρά που στοίχησαν και τους 4 από τους 6 βαθμούς που έχει χάσει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και 2,5 υπέρ, χέρι Βιερίνα στη Λαμία στο 11. Αυστηρό πέναντι, αν το θέλετε έτσι, στον Πρίγιοβιτς με την Τρίπολη, χέρι Σάχοφ στην ΑΕΚ που δεν έδωσε ξένος διαιτητής. Και παρόλα αυτά έχει 9 περισσότερους κερδισμένους βαθμούς στο γήπεδο από τον πρωταθλητή. Τον πρωταθλητή τελικών προσπαθειών Ιανουαρίου, τον Ολυμπιακό, είναι μια λεπτομέρεια που θα τη διαβάσετε λιγότερο και από την είδηση της καταδίκης για παιδεραστία σε συγκεκριμένα αδέσμευτα ΜΜΕ. Ανέφερε ο Κυριάκος Κυριάκος. 5 ώρα το πρωί. Ναι. Μετά πήγε στο ζυγό, πήγε 10 σουβλάκια και ένα βάτε 69. Ε. Κοίτα, για πρωινό προστάρισμα. Κοίτα, δεν έχει εμφανιστεί πουθενά μέχρι τώρα. Μάλλον είναι κάπου νεκρός, σε εισαγωγικά. Ναι, θα διευκρινίζουμε αυτά. Ναι. Μην μας πούνε ότι είπαμε ότι τον φάγαμε. Άρα πιθανόταν να πήγε σπίτι του κατά τις 11. Τώρα έχει μερικές ώρες ξεκούρασης και μετά κανονικά. Εντάξει, είναι ενδεικτικό πάντως το προστάρισμά του. Γιατί τα είπε και ο Λουτσέσκου στην συνέντευξη τύπου και στην κάμερα του της Κοσμοτέ TV, αλλά δεν μπορεί να τα λέει και μόνο ο Λουτσέσκου. Ένας Λουτσέσκου που δεν έχει κρυφτεί ποτέ εδώ και 2 χρόνια, δηλαδή πηγαίνει στην συνέντευξη τύπου, γιατί έχουμε τώρα την καινούργια μόδα. Δεύτερη συνεχόμενη φορά. Που δεν πάνε και δεν έχονται ερωτήσεις. Ναι. Παιδιά, να μην δεχτείτε 1000 χρόνια. Ναι, χθες δεν θα λείψουν σε κανέναν οι τοποθετήσεις σας. Χθες ήρθε ο βοηθός του Άκη Μάντζιου. Σε συνέντευξη τύπου έκανε εκεί μια μικρή τοποθέτηση τέλος πάντων. Δεν δέχτηκε ερωτήσεις, έφυγε. Και όσο δεν σέβεστε μία, δεν θα σας σέβονται 50. Αν νομίζετε ότι κάνετε το κομμάτι σας με το είτε να μην πηγαίνετε συνέντευξη τύπου, είτε να πηγαίνετε και να μην δέχετε ερωτήσεις ή να στέλνετε το βοηθό. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν θα σας σεβαστεί ποτέ άνθρωπος. Γενικά μιλάω. Νέα μόδα αυτή, δεν πάμε συνέντευξη, θέλουμε το βοηθό και δεν δέχεται ο βοηθός ερωτήσεις. Εγώ σου λέω ότι και εγώ τον Πανιώνιο σε ένα πράγμα. Ότι το τρώει στο 118 και έχει τρομερή ένταση. Μετά, μέχρι να καταλάβουν όλο τι έχει γίνει, ωραία, κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Ωραία. Εγώ δεν δικαιολογούσα από τον Πανιώνιο καθόλου, γιατί με καθαρό μυαλό βγάζανε ανακοίνωση σήμερα. Σε ένα βαθμό. Ναι, ναι. Ναι. Βγάλανε ανακοίνωση σήμερα. Ναι, βγάλανε ανακοίνωση. Με τον Ολυμπιακό βγάλανε. Ανάξια λόγου. Με τον Ολυμπιακό, ορίστε. Στον κόλπο του Μασούρα. Πάμε στο επόμενο φίλο. Έλα, φίλε. Πάμε. Τι να βγάλουνε στην άλλο τώρα. Τι να βγάλουνε στην άλλο τώρα. Με έκοψε στον αέρα, ρε. Με έκοψε. Μου λέει πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν ήξερε ο Μασούρας αν πρέπει να διαμαρτυρηθεί. Όχι, που του κόψαν τον γκολ. Και μετά από 2 μήνες πήγε στον Ολυμπιακό. Άσε με τώρα. Συγκινητικά πράγματα αυτά. Εντάξει, όσο κρεμισμό και να έχει που δέχεσαι τον γκολ στο τελείωμα, οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ έχει περάσει τα πάντα στη διάρκεια του αγώνα και στην παράταση. Δεν τα σκέφτεται αυτά κάποιο. Με τη διαλογική ο ΠΑΟΚ τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή να μπουν όλοι μέσα πάλι. Τι. Θα βόλευε σε μερικούς αυτό. Να είχαμε σήμερα κλήσεις και απολογίες και κατηγορητήρια. Αλλά τα πολιτισμένα παιδιά μας που είναι όλα από καλές οικογένειες δεν αντέδρασαν. Πλέον είναι γεγονός αυτό. 2-3 αντέδρασαν. Δεν έγινε κάτι. Θα ξεχάσω ότι έχει το δίχτυ. Εντάξει. Ωραίο αυτό με το δίχτυ. Ήταν σίγουρο για το δίχτυ.
για την καλή δουλειά που έγινε, οπότε σου λέει εντάξει. Ναι. Ναι, ναι. Ας πετάξω κάτι, αδελφέ, το παπούτσι. Το παπούτσι εκεί το βλέπεις. Σκάλωσε. Σκάλωσε. Είναι καλά που το δέχεται πλέον. Γελάμε, αλλά οι άνθρωποι εντάξει προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που τους δίνεται. Δηλαδή, αν το δείχτη δεν ήταν καλό ή αν δεν υπήρχε δείχτη, σήμερα θα υπήρχε. Πιστεύω ότι το δείχτη στη νέα τούμπα να παραμείνει. Αυτό όμως το συγκεκριμένο, όχι το πρώτο που είχε μπει. Που είχε το πρώτο ή το νεάστο. Το πρώτο που είχε μπόνους, αν περάσει την τρύπα. Το πρώτο μόνο που φάλτσα. Το πρώτο μόνο που δεν είχε δύο βελάκια δεξιά και αριστερά. Από εδώ, στο κενό. Ναι, ναι, κανονικά. Όχι, αυτό το δείχτη είναι ωραίο. Αυτό ναι, όντως. Ωραίο, πολύ καλή δουλειά, μπράβο. Πρέπει να το βλέψουμε με ψαράθι τη φορά πρέπει να πήγαμε. Τι ωραία πράγματα γενικά συμβαίνουν. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε εύκολα. Έβγαλε και το over. Η ΑΕΚ έχει περάσει από προχθές. Πολύ καλά τα Αστέρια, μπράβο. Να συνεχίσω. Ο ΠΑΟΚ πέρασε χθες. Ο Πανιώνιος αποκλείστηκε. Ναι. Και σήμερα, άρα, σήμερα και σήμερα η τετράδα. Ναι. Όπου ο Ολυμπιακός θα σφραγίζει την πρόκριση. Δηλαδή, στους τέσσερις. Πιθανότατα αύριο να μπουν στην κληροτίδα. Mm-hmm. Μπράβο, ναι. Αν γίνει αύριο κλήρωση. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, το λέω χρονικά, Εργοτέλης. Και λαμία. Τι Εργοτέλης. Εργοτέλης. Μόνο εδώ. Μόνο ότι εδώ. Σοκ. Στο Ηράκλειο, ανοίξτε. Εργοτέλης έχει περάσει. Τα μαγαζιά, κεράστε τον κόσμο. Βγείτε στους δρόμους. Περάσατε. Το καμάρι του Ηρακλείου είναι στους τέσσερις. Κοιμάστε. Πέρασε η ομάδα. Μπράβο, Σταύρο, μπράβο. Αν θα γίνει αύριο η κλήρωση. Τι ώρα είναι. Ώρα. Ίδια ώρα. Με το Μάζο Πάουκ, 7 η ώρα. 7.30. Λοιπόν, δεν έχει σημαίνει. Παιδιά, από τη μία ο ένας λέει εγώ, τέλος από την άλλη, όμως λέει ίδια ώρα, 7.30. Δεν έχει την παραμικρή ελπίδα η Λαμία συνόμωση του Χαλάου. Ποιο ρε, στο 0-1 του Παράδειγμα θα τρέμουν τα πόδια του. Του Κομίν θα τρέμουν τα πόδια. Στο 0-1. Του Κομίν θα τρέμουν. Τον καημένο, είναι ακόμα, παίζει. Τι να κάνει, Σταύρο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμβεί με το που τελειώνει η σεζόν θα είναι ασφαλιστικά μέτρα κατά του Περέιρα. Να φύγει, να κάνει, να ράνει τον πούλο, άλλο ανανέωση. Τελειώνει το συμβόλαιό του εννοείται. Μην τυχόν και στην ΕΠΟ ανανεώσετε αυτόν τον τύπο. Και τον Τριτσόνη και τους κουκουλάκιδες, μακριά. Τέλος πάντων, έχουμε χορηγούς. Πάμε τελευταίο ημίωρο. Έχουμε και Μοσχοβίτη που θα μας πει τι έγινε χθες. Πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο event της Skypauk. Δεν μπορέσαμε να κάτσουμε μέχρι τέλους. Εγώ είδα ότι ήσουν πλήρως οργανωμένος καταρχάς. Με εξέπληξε στην Τούμπα που έφερες εκεί μαζί σου όλα τα απαραίτητα. Στυλό είχες, τετράδιο είχες πρώτη φορά. Επειδή μου έδωσε κανένα αυτό. Δηλαδή... Και δεν πήγα σπίτι να τα αφήσω. Θα τα άφηνα να πήγα σπίτι και θα έρχομαι πάλι χωρίς στυλό. Μην το χάσεις όμως, γιατί κάθε φορά την ίδια κουβέντα έχουμε. Μην το χάσεις, κράτησε τα. Ωραία. Ναι. Θα το βάλω μόνιμα στην τσάντα την εντός έδρας. Εντός έδρας, γιατί έχω και εκτός έδρας. Αν είσαι επαγγελματίας, σε παρακαλώ. Σε έχουν φάει τα χέρια. Ευτυχώς για τους υπάλληλους της ΠΑΕΠΑΟΚ δεν υπήρχε ψηφοφορία για το MVP. Δηλαδή, ναι, το έχω μπροστά μου. Ήταν κύπελο. Τρεις κοπέλες ναι. Να λέει: μία θα πας εσύ, όχι θα πας εσύ. Θα πας εσύ. Οι κοπέλες εκεί στην ΠΑΕΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλές στη δουλειά τους. Όλες, ναι. Όλες. Τυπικές όπως πρέπει να είναι. Εμφανίζονται πλάτη με την πιο κατάλληλη στιγμή. Ευγενικές. Ναι. Η δουλειά γίνεται όπως πρέπει. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να δουλεύουν στελέχη τέτοιου επίπεδου. Μπράβο στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Αλλά. Ναι. Υπάρχει ένα άλλο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που ασχολούνται άνθρωποι που στην κρίσιμη στιγμή μπορούν να έχουν 75 γούρια. Και εμείς τα έχουμε αυτά. Ναι. Εγώ κάνω 15-20 πράγματα τα ίδια ημέρα κάθε αγώνα. Εντάξει. Mm-hmm. Ένα από τα πράγματα που θεωρώ τεράστια αγκαντεμιά την ώρα του αγώνα είναι να μου έρθει το καρτελάκι MVP πριν τελειώσει το παιχνίδι, όταν αυτό είναι ρευστό. Αν είναι 3-0, φέρτο. Στον ναι. Πάγκο Ολυμπιακό δεν είπα τίποτα. Έγινε με τον Άρη. Ακριβώς πριν κερδίσει το φάουλο και το εκτελέσει ο Ματίγια. Ακριβώς όμως. Μου έρχεται το καρτελάκι. Σε παρακαλώ, φύγε. Σε παρακαλώ. Μη, όχι, αου. Εκτελέσει και το φάουλο. Φάγαμε τον κόλ. Ναι. Σ' αγαπάνε όμως και θέλουν να ψηφίσεις εσύ προσωπικά. Ναι. Δεν κατηγορώ κανέναν. Είναι η δουλειά του. Συζητήσαμε με του υπευθύνου, του είπαμε ρε παιδιά. Κατεβάστε το καρτελάκι, τα προβλήματα που έχει ο Κόλκας. Αφήστε το καρτελάκι στην αίθουσα τύπου, με ένα κορίτσι εκεί πέρα από αυτά που δουλεύουν πολύ ωραία και πολύ σωστά. Αφήστε και ένα καρτελάκι. Να μας δίνουν με το που μπαίνουμε στην αίθουσα τύπου, να σημειώνουμε, το δίνουμε. Ναι.
Θεωρώ ότι τις άκουσαν με προσοχή και την επόμενη φορά θα έρθει το Καντελάκη στο 80. Πάλι. Εγώ νομίζω δεν θα έρθει. Γιατί είχα επιχειρηματολογία. Για να καταλάβετε το επίπεδο, το τι συμβαίνει πραγματικά, δεν αλλάζουμε ούτε θέσεις. Δηλαδή στο μάτσο τον Άρη που είχαμε κάποια παραπάνω άτομα, δεν μας άλλαξαν τη σειρά μας. Ναι. Εσύ βασικά. Όχι, την άλλαξαν τη σειρά μας και ήρθε ναι, το που ήρθε. Άλλαξε ο Στέργιος. Δικιά μου δεν μου την άλλαξαν, εγώ εκεί ήμουνα. Είδες, εμείς το σκεφτήκαμε, ο Στέργιος το σκέφτηκε. Εμείς αλλάξαμε. Ήταν ο Παπαδόπουλος εκεί γιατί δεν έκανε σχόλιο. Ναι, σωστό. Μας το χάλασε. Μας το χάλασε. Δεν θα ξανασυμβεί αυτό το λάθος. Του χρόνου πάλι. Του χρόνου πάλι. Θα σκεφτούμε του χρόνου, μέχρι του χρόνου. Λοιπόν, χορηγή. Νάξους είναι μαζί μας. Τα κορυφαία όπως μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Σταύρος έχει καμιά 25 ζευγάρια, ένα για κάθε περίσταση από τα Νάξους. Πλατεία Αγίας Σοφίας, ένα κατάστημα στο Mediterranean Cosmos. Πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο, με πάρα πολύ καλές εκπτώσεις που αγγίζουν ακόμη και το 70%. Και στο Λευθέριος Βενιζέλος, για όσους ταξιδεύουν, είναι ευκαιρία να περάσετε από εκεί. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κατάστημα με πάρα πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών. Το Ritz Casino είναι μαζί μας. Αν θέλετε να είστε την Κυριακή στο θέατρο Βεργίνα, στείλτε ένα μήνυμα FM και ΝΟΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26 ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2310-287-888 και κερδίζετε αυτόματα μία διπλή πρόσκληση. Θα πάτε την Κυριακή το αργότερο μέχρι τις 6.30 στο θέατρο Βεργίνα. Θα σας περιμένει η θέση σας, απεριόριστη πύρα και όλα τα συναφή και λαχνή για να κερδίσετε στο ημίχρονο πάρα πολλά και πλούσια δώρα όπως ταξίδια, προϊόντα από τις μπουτίκ του Δικεφάλου και πολλά άλλα. Και σήμερα υπάρχει το μεγάλο πάρτι με Κώστα Καραφώτη και Λεάνα Παπαϊωάννου στο θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια από 15 ευρώ με ατομικό mix grill και ένα ποτήρι κρασί. Ένα ακόμα μεγάλο πάρτι στο θέατρο Βεργίνα, τη μεγαλύτερη σκηνή της πόλης. Υπάρχει και η στοίχημα μαζί μας. Κάθε μέρα είναι μαζί μας. Ποντάραμε στην αποβολή και έβγαλε κάρτα σε όλους όσους δεν είχαν. Εγώ ποντάρα Σάκοφ και παραλίγο στο πρώτο ημίχρονο. Παραλίγο στο σπίτι του Μισά, είναι παραλίγο. Εγώ ποντάρα διπλό στο Τότεναμ. Καλά, ο Στέργιος είναι κάθε φορά τέτοιο πράγμα. Τέτοια κουβέντα κάνουμε, δεν. 2-0, Τσέλσι εύκολα. Ξεκούραστε. Κάθε φορά τέτοιο πράγμα. Σώσαμε τον Σάρι. Δηλαδή μόνο εμείς θα το κάναμε. Και αυτό το κάνετε, γιατί υπάρχει υπόγεια. Είμαστε κι εμείς πονόψυχοι. Λοιπόν, στοίχημα από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, εύκολη πρόσβαση, γρήγορο και ασφαλές πρόγραμμα, πάρα πολλά κέρδη, πολλές επιλογές, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα. Όσοι δεν το έχετε κάνει, κατεβάστε είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS το Σερί, το μεγάλο παιχνίδι στοίχημα. Μπορείτε με εύστοχες προβλέψεις να κερδίσετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα, όλα αυτά από τη στοίχημα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Σας υπενθυμίζω για τελευταία φορά σήμερα ότι έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε εύκολα και γρήγορα, χωρίς διαγωνισμούς, διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή το απόγευμα στο θέατρο Βεργίνα να παρακολουθήσετε το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο θέατρο Βεργίνα του Ritz Casino. 2-3-10-2-87-8-8-8 ή με ένα μήνυμα και κερδίζετε αυτόματα μία διπλή πρόσκληση. FM και ΝΟΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Να διαβάσω λίγο και κάποια μηνύματα τα οποία λησμονίζαμε να διαβάσουμε. Ο φίλος του 685, το χειρότερο εσχάτος είναι η κάθοδος του Καλά στο Κερατσίνι με τη Νέα Δημοκρατία. Δείχνει ότι κάποιος ελέγχει ένα κόμμα απόλυτα και μπορεί να βάλει υποψήφιο ακόμα και τη γάτα του. Ο φίλος 833 χαρίσανε την πρόκληση στα ημιτελικά της πεθαμένης φέτος ΑΕΚ με πέναλτι έξω την περιοχή και εμείς πρέπει να απολογούμαστε και για τα πλάγια που γίνονται. Ο 845 απαράδεκτη διαιτησία, αλλά θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε το μάτς, πολύ αναποτελεσματική, όπου πατάει πόδι Αργιανών δεν ξαναφυτρώνει τίποτα. Ο 511 θα μπορούσα να ακούσω 4 γκολ από τον Σταύρο, ένας είσαι από τους λίγους αρσενικούς δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, μπράβο. Τα ακούσαμε τα γκολ στο ξεκίνημα του δεύτερου μισαώρου. Και μια καλησπέρα του 4-29 μας ρωτάει αν πρέπει ο ΠΑΟΚ να σκληρύνει τη στάση του οπωσδήποτε. Το λέγαμε νωρίτερα, πρέπει ο ΠΑΟΚ να σκληρύνει την στάση οπωσδήποτε. Λοιπόν, είμαστε παρά 20. Νομίζω μπορούμε να πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη στο φινάλι της εκπομπής. Υπάρχει δημοσίευμα του Sport DNA που αναφέρει ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι η συμπεριφορά των παιδιών του Πανιωνίου στο φινάλι
θα επιφέρει βαρύτητες συνέπειες στο Σκουλά, καθώς έπρεπε να διακόψει το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, διεθνής διαιτητής Σκουλάς. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο Νίκος, θα κάνουμε... Με ακούτε? Ναι, σ' ακούμε, ναι. Ωραία, ωραία. Τι γίνεται? Ακουγόμαστε καλά. Τέλεια. Ωραία. Αυτό είναι υπέροχο. Τέλεια. Εντάξει. Για ακούω. Πες. Ωραία. Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πετύχει χθες η ΚΑΕ ΠΑΟΚ το πέτυχε στο Μακεδονία Παλάς. Έτσι δεν είναι? Ναι, κοίτα, σε αυτήν την πρώτη έτσι τέτοιου είδους εκδήλωση, ένα φόρουμ επιχειρηματικό που είχε θέμα ουσιαστικά την αθλητική χορηγία και το πώς μέσα από αυτήν επωφελείται και η ομάδα και η επιχείρηση, εκτός ότι είχε πολλούς ανθρώπους που ήδη συνεργάζονται με την ΚΑΕ, είχε και αρκετούς που βρέθηκαν εκεί που δεν έχουν κάποια συνεργασία με την ΚΑΕ, τουλάχιστον ως τώρα. Οπότε αυτά που συζήτηκαν είχαν αρκετό ενδιαφέρον, mm-hmm. Σε ένα κομμάτι στο οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και τόσο ανεπτυγμένοι στο αθλητικό μάρκετινγκ και γενικότερα σε αυτό το κομμάτι των εσόδων. Και δεν είμαστε τόσο ανεπτυγμένοι, και δεν αναφέρω μόνο στον ΠΑΟΚ, αναφέρομαι γενικά στην Ελλάδα, γιατί έχουμε συνηθίσει στη λογική ότι υπάρχει ο ιδιοκτήτης παύλα επενδυτής και όπου υπάρχει κενό και πρόβλημα το καλύπτει αυτός. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό στον μπάσκετ χωρίς ιδιοκτήτη επενδυτή, οπότε προσπαθεί να βρει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι περισσότερες ομάδες στο εξωτερικό. Mm-hmm. Έτσι. Και προσπαθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσει έσοδα και, όπως είπε και ο Μπάνε Βρέλεβης χθες, να είναι αυτοχρηματοδοτούμενος. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι αντιληπτό, ότι δεν πατάς ένα κουμπί και γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να τρέξει, είναι επαφές, είναι τέλος πάντων σχεδιασμοί από διάφορες πλευρές, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το σκεπτικό του ΠΑΟΚ, και με αυτή την αφορμή έγινε και αυτό το χθεσινό φόρουμ. Ήταν το πρώτο, νομίζω ότι θα το ξαναδούμε να γίνεται. Έτσι, θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να το αναπτύξουν περισσότερο και να λειτουργήσουν σε αυτό το τομέα με εντελώς διαφορετικά πρότυπα από αυτά που ξέρουμε στην Ελλάδα. Εντάξει, στο πλαίσιο αυτού του φόρουμ είχαμε και μια τοποθέτηση του Μπάνε Πρέλεβης που φυσικά και έχει ενδιαφέρον. Έτσι, στη λογική ότι έχουν προηγηθεί διάφορα πράγματα τις προηγούμενες ημέρες με την οικογένεια Σαββίδη. Αυτό το οποίο τόνει ουσιαστικά ο Πρέλεβιτς είναι και αυτό που και το κατάλαβε από τις επαφές και με τον Ιβάν και με τον Γιώργο Σαββίδη, αλλά και ουσιαστικά του υπόθηκε ότι όσο υπάρχουν αυτοί στον ΠΑΟΚ και ο Βασιλικός ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, και το καταλάβαμε πολύ καλά και τις προηγούμενες ημέρες. Και χθες μάλιστα στο περιθώριο του φόρουμ και μια μικρή κουβέντα του Πρέλεβιτς με τον Ιβάν Σαββίδη στο Μακεδονία Παλάς και με τον Γιώργο Σαββίδη είχαν έτσι κάποιες μικροεπαφές και συζητήσεις. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Σε αυτό το κομμάτι το οικονομικό, με τη συμβολή της οικογένειας Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει, προσπαθεί μάλλον να μπει σε μια σειρά. Έτσι, και από τη στιγμή που επιστρέφουν και οι τελευταίοι παίχτες, και αυτό το κομμάτι διορθώνεται. Πάντως, Νίκο, Μπάν ήταν ξεκάθαρος στο ότι δεν κινδυνεύουμε για τίποτα μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν το γενίκευσε ότι εντάξει, από εδώ και πέρα. Φυσιολογικό. Φυσιολογικό, γιατί καταρχάς ο Μπάνε μπορεί να μιλήσει μέχρι το τέλος σεζόν, γιατί το έχει τονίσει και το έχει ξαναπεί ότι και ο ίδιος θα είναι μέχρι το τέλος σεζόν. Έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, ούτε έχει αφήσει κάποιο ανοιχτό παράθυρο να πεις ότι μπορεί να το σκέφτεται, μπορεί να αλλάξει κάτι. Έτσι. Και επειδή το γνωρίζουμε τον Μπάνε Πρέλεβης στις δημόσιες τοποθετήσεις του, και επειδή είναι από τους... Είναι πολύ ρεαλιστής αυτά που λέει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Τώρα, μπορεί να κάποιος άλλος να μου πει ότι όταν τρέχεις τέτοιες καταστάσεις, όπως το χθεσινό φόρουμ, όπως το Kipao Kalaivi, επαφές τέλος πάντων στο εξωτερικό και όλα αυτά με τους οπαδούς, και είναι να γίνουν και άλλες τέτοιες επαφές σε άλλες χώρες, δείχνουν ότι είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμο το πλάνο. Okay. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι να βγει η χρονιά του σωστά. Κάτι το οποίο δεν φαινόταν να γίνεται μέχρι πριν 24 ώρα, αλλά με την παρέμβαση της οικογένειας Σαββίδη αναμένεται να γίνει. Και από εκεί και μετά να δούμε τι θα κάνει το καλοκαίρι σε όλα τα επίπεδα. Και ήταν ξεκάθαρο, Νίκο, ο Μπάνε και στο ερώτημα για το αν έγιναν συζητήσεις με την οικογένεια Σαββίδη και για τη νέα χρονιά. Και είπε όχι, το έχω πει πολλές φορές, πρέπει να σεβαστούμε την άποψη της οικογένειας Σαββίδη.
δεν πρέπει να πιέζουμε τα πράγματα. Έτσι είναι. Αυτό που μας έλεγες και εσύ προχθές, ότι δεν γίνανε, στο τραπέζι δεν έπεσε πλάνο για τη νέα χρονιά και πώς θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ οικογένειας Σαββίδη και αυτό, και εκτός από αυτό, ξέρεις τι άλλο γίνεται. Η κουβέντα αυτή και η περαιτέρω εμπλοκή δεν μπορεί να πιεστεί από κανέναν από την ΚΑΕΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι καθαρά απόφαση της οικογένειας Σαββίδη. Εγώ, επειδή μιλάμε για τον Ιβάν και τον Γιώργο Σαββίδη, δεν μπορώ να αποκλείσω κανένα ενδεχόμενο. Δεν μπορώ να αποκλείσω κανένα ενδεχόμενο. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο τώρα που μιλάμε. Έτσι. Δεν φαίνεται. Ή τέλος πάντων είναι πολύ, πολύ, πολύ λίγες πιθανότητες. Ναι. Έτσι. Απλά επειδή μιλάμε για τους συγκεκριμένους, δεν μπορείς ποτέ να βάζεις το χέρι στο φωτιά και να πεις ότι αυτό είναι. Έτσι. Γι' αυτό το βάζω έναν μικρό αστερίσκο. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι η κατάσταση στο οικονομικό λύνεται. Σήμερα είναι και στον δρόμο της επιστροφής και ο Γκος με τον Χάτσερ. Έχει ένα φιλικό ο ΠΑΟΚ στις 4, θα παίξει ένα φιλικό με τη Χάνθ, έτσι, προπονητικού χαρακτήρα, γιατί είναι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, το διάστημα της διακοπής ήταν μεγάλο. Γενικά αυτό το διάστημα ήταν πολύ περίεργο για τον ΠΑΟΚ με όσα γίνανε μετά τον τελικό του κυπέλου. Το φιλικό αυτό είναι ουσιαστικά σήμερα για να βρουν λίγο ρυθμό οι παίκτες που είναι εδώ, ούτως ώστε το Σάββατο που ο ΠΑΟΚ θα πάει στο παιχνίδι με τον Χλαργό ουσιαστικά με μία προπόνηση με τους περισσότερους παίκτες του, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο Γκος με τον Χάτσερ αναμένονται αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, ναι, όπως και ο Γκάρετ είναι να έρθει σήμερα. Οπότε η ομάδα με τον Χλαργό θα πάει ουσιαστικά με μία προπόνηση. Ναι, αυτό ακριβώς. Μία προπόνηση. Και μία προπόνηση που. Εντάξει, ο Γκος με τον Χάτσερ, ας πούμε, δεν κάνει προπόνηση τόσο καιρό ή προπονούνταν ατομικά μετά την άδεια. Ο Τζόνς με τον Μαργαρίτη έχουν κάποια μικρό ζητήματα. Ο Γκάρετ είναι εθνική ομάδα. Δηλαδή ήταν έτσι κι αλλιώς μια περίεργη κατάσταση με τις εθνικές και τη διακοπή, που έγινε ακόμη πιο έτσι, περίεργη με όσα έχουν να κάνουν με το οικονομικό κομμάτι. Αλλά γι' αυτό γίνεται και αυτό το φιλικό σήμερα, να βρουν λίγο ρυθμό οι παίκτες, να μπουν λίγο ουσιαστικά να βάλουν το μυαλό τους σε κατάσταση αγώνα. Γιατί το μάτς με τον Σάββατο δεν είναι. Με τον Χολαργό το Σάββατο δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μάτς που έχει κλειδώσει και θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ εύκολα. Έτσι. Και με μια τόσο ελλειπή προετοιμασία είναι ακόμη πιο δύσκολο το παιχνίδι. Και ακολουθεί μετά από λίγες ώρες, λίγα 24 ώρες, το μάτς με την ΑΕΚ, εντάξει. Ακριβώς, ακριβώς. Ουσιαστικά για μένα το πιο σημαντικό είναι, πηγαίνοντας στο αγωνιστικό πλέον, η ομάδα να μπει στη διαδικασία αγώνα. Να αφήσει δηλαδή όλα αυτά τα οποία την απασχολούσαν μετά το κύπελο, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το κύπελο και γενικά εκείνη την εβδομάδα που είχε τον ημιτελικό με την Κίμη και μετά τον τελικό με τον Παναθηναϊκό, ήταν όλοι στο 200% το μυαλό τους. Έτσι. Στο κύπελο και στην προσπάθεια για να το κατακτήσουν. Αλλά από εκεί και μετά, προφανώς το μυαλό έφυγε από εκεί και με την άδεια και με τη διακοπή και με όλα αυτά που γίνονταν στο οικονομικό. Οπότε ουσιαστικά ο πρώτος στόχος του Παπαθεοδόρου και των συνεργατών του είναι αυτός. Να μπουν όλοι σε διαδικασία αγώνα, να καταλάβουν ότι το Σάββατο είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, mm-hmm, αυτό με το Χολαργό. Έτσι και μετά ακολουθούν τα δύο μάτς με την ΑΕΚ, που είναι επίσης πολύ πολύ σημαντικά. Είναι παιχνίδια τα οποία ίσως να είναι αυτά που θα δώσουν ακόμη περισσότερο κίνητρο μέσα στη σεζόν. Έτσι, γιατί το ένα κίνητρο ήταν το κύπελο, ολοκληρώθηκε αυτό χωρίς τίτλο αλλά με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και τώρα τα μάτς με την ΑΕΚ που σε ό,τι. Προφανώς και η ΑΕΚ είναι φαβορή, δεν το συζητάω αυτό. Εννοείται, αλλά, ναι. Ο ΠΑΟΚ την έχει κερδίσει τόσες φορές και θα έχει ένα μεγάλο κίνητρο σε αυτά τα μάτς. Απλώς θα μιλάμε, Νίκο, για μια υπέρβαση τώρα, εντάξει, γιατί σαφέστατα και η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο βάθος, περισσότερες επιλογές και έχει την πολυτέλεια ή την ευτυχία, πες το πως θες, να προετοιμάζεται αποκλειστικά για πράγματα μέσα στο παρκέ όλο αυτό το διάστημα. Κοίτα, και η ΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε και αυτή κάποιους διεθνείς, είχε και αυτή διακοπή και μάλιστα μεγαλύτερη, έτσι, γιατί η ΑΕΚ δεν είχε κύπελο. Ναι. Αλλά από τη Δευτέρα, ας πούμε, την Τρίτη, όλοι είναι σε ένα focus στο παιχνίδι με τον Προμηθέα που έχουν αύριο, αν δεν κάνω λάθος, και αυτοί το Σάββατο μάλλον. Και γενικότερα είναι σε μια κατάσταση ότι επιστρέφουμε από την διακοπή και μπαίνουμε στα παιχνίδια ξανά. Ξαναμπαίνουμε σε μια διαδικασία αγώνων. Στον ΠΑΟΚ αυτό μέχρι χθες προχθές, ας πούμε, ήταν ερωτηματικό. Έτσι, δεν μπορούσες να είσαι σίγουρος για το τι είναι να γίνει ενώπιον του Σαββάτου, ενώπιον του μάτς με την ΑΕΚ. Έτσι, ναι. Γιατί άλλα θέματα πήγαν στο μυαλό όλων και των παιχτών προφανώς. Και της διοίκησης και των προπονητών και όλα. Έτσι. Και επειδή έγινε αυτό που έγινε με την οικογένεια Σαββίδη, ξαναμπαίνει σε αυτό το πράγμα σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ. Απλά χάθηκαν μέρες. Έτσι. Και το παιχνίδι είναι μεθαύριο. Δεν είναι με το Χολαργό, δεν είναι σε μια εβδομάδα. Γι' αυτό το λέω. Έτσι, ο Χολαργός είναι μια ομάδα, μια χαρά. Καλούς ακριβούς Αμερικανούς έχει.
Το Γιάνκοβιτς έχει, το Λιγκογιάννη έχει που είναι μια χαρά προπονητής. Είναι ομάδα που παλεύει και νομίζω στο τέλος μπορεί και να είναι και μέσα στην οκτάδα, να παίξει τα play-off. Και δεν είναι κανένα εύκολο παιχνίδι αυτό του Σάββατου. Πρέπει λοιπόν να γίνει δουλειά το Σάββατο και από εκεί και μετά, εύκολα δύσκολα το Σάββατο δηλαδή, και από εκεί και μετά η ομάδα να προετοιμαστεί και με μεγάλο κίνδυνο για το πρώτο μάτς με την ΑΕΚ. Έχουμε, Νίκο, κάποια εικόνα για τα εισιτήρια ή είναι νωρίς, πιστεύεις? Για το μάτς του Σαββάτου. Για το μάτς του Σαββάτου, εγώ νομίζω θα έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι συνήθως σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Αλλά για το μάτς με την ΑΕΚ υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχει κόσμος που και παίρνει εισιτήρια και γενικότερα υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι την Τρίτη το παρατάκι θα είναι πολύ καλή έδρα. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα έχει 8.500 κόσμο. Οκ, δεν το ξέρω. Αλλά νομίζω ότι θα είναι μια πολύ πολύ καλή έδρα. Ας έχει 7.5. Ας έχει 7.5. Για μένα πρέπει να έχει 8.5, αν με ρωτάς. Και για μένα πρέπει να έχει 8.5, αλλά ας έχει και 7.5. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα το δούμε. Γιατί όπως το έχει πει και ο κότς εδώ στο Λίμπερο και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι πυρηνική η φυσική, ένας παίκτης μπορεί να δώσει παραπάνω από 20% όταν έχει δίπλα τον κόσμο. Πόσο μόνο μια ομάδα που προέρχεται από όλο αυτό το διάστημα που ουσιαστικά είχαμε το ψυχολογικό άδειασμα, θεωρώ, μετά το κύπελο και με τις άδειες και με όλα αυτά, ποιοι θα γυρίσουν, ποιοι θα γυρίσουν. Έτσι. Άρα η παρουσία του κόσμου μπορεί να δώσει ένα 20% επιπλέον στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και το Σάββατο. Και γενικότερα είναι κάτι που το περιμένουν και οι παίκτες. Το θέλουν. Θέλουν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ σε ένα γεμάτο γήπεδο. Τους δίνει πολύ παραπάνω κίνητρο. Έτσι, πολύ παραπάνω κίνητρο. Και θα το ξαναπώ εγώ, Νίκο, είναι ένα μάτσο που διακυβεύονται πράγματα στο παρκέ. Δεν είναι ένα μάτσο χαμένο. Συμφωνώ. Που λέμε απλά πάτε για να στηρίξετε οικονομικά την ΚΑΕ. Συμφωνώ. Για μένα πρωτίστως το σημαντικό θα είναι ότι η ομάδα θα έχει τον κόσμο για να πάρει μια διαφορά εν όψη της ρεβάνσης στο ΆΚΑ. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο ένα που διακυβεύεται. Είναι η πρόκληση του ΠΑΟΚ. Δεν είναι... Εγώ πιστεύω ότι αν τα πράγματα στον ΠΑΟΚ ήταν normal και έξω από το γήπεδο, η πρόκριση θα ήταν 45-55. Υπέρ της ΑΕΚ πάντα, έτσι. Ναι. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Μην πιάσουμε όλα τα γύρω-γύρω. Μιλάω για το καθαρά αγωνιστικό. Έτσι όπως είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, νομίζω ότι είναι περισσότερες πιθανότητες για την ΑΕΚ. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν είναι μια ομάδα που την έχεις κερδίσει από πέρσι 6 φορές, ήδη την έχεις κερδίσει 2 φέτος στην έδρα σου, και μάλιστα και στις 2 θα μπορούσε να έχεις κερδίσει με πολύ μεγαλύτερες διαφορές. Δηλαδή σε ψιλοαδικούσαν τα τελικά σκορ, και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις την πιθανότητα να βρεθείς σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δηλαδή και το διακύβευμα είναι μεγάλο. Ο ΠΑΟΚ έχει να βρεθεί σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι αν το καταφέρει, θα είναι 2 παιχνίδια μακριά από Final Four. Εγώ δεν θέλω να το πάω τόσο μακριά. Έτσι. Και δεν μπορούμε να πάμε τόσο δεν μακριά. Αυτό είναι όταν πάω και έχει τέτοια θέματα. Έτσι. Απλά σου λέω ότι η απόσταση είναι 4 παιχνίδια. Δεν είναι 15. Ναι. Έτσι. Οπότε θα δούμε. Εντάξει, ας γίνει η δουλειά το Σάββατο όπως πρέπει. Γιατί είναι πολύ περίεργο αυτό το παιχνίδι. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι αν γίνει και η δουλειά εκεί το Σάββατο, θα είναι όλοι στο 100% για το μας με την ΑΕΚ. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ακουστήκαμε καλά. Μια χαρά, τέλεια. Υπέροχα. Τα πάμε πολύ καλά. Το τεστ ήταν καλό. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο. Έχουμε ένα μήνυμα στο Facebook του Δημήτρη Σαραϊδάρη, του υπεύθυνου δημοσίων και διεθνών σχέσεων της ΠΑΕΠΑΟΚ. Προτείνω στους αντιπάλους μας μια συμφωνία. Αν σταματήσουν να λένε ψέματα για μας, θα σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια για αυτούς. Οκ, εύστοχο είναι, αλλά δεν ιδρώνει το αυτή κανενός, νομίζω. Εδώ δεν ιδρώνει με άλλα δηλαδή, κι άλλα. Δηλαδή όλο αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο, ναι, καθαρά είναι για θέμα εντυπώσεων. Καλά, δεν πειράζει, χρειάζεται και αυτό μέχρι ένα σημείο. Χρειάζεται, ναι. Δεν μπορεί να αφήνει να πάρει τα πράγματα. Και από ρεπόρτερ ΑΕΚ πάλι σήμερα για το χθεσινό παιχνίδι. Και από τον εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού, Κώστα Καραμπαπά. Βέβαια. Διάφορα φωτογραφίες, βίντεο, τέτοια από εδώ από εκεί. Εντάξει. Ρεπόρτερ ΑΕΚ εννοεί τον συγκεκριμένο, τον ίδιο που αποκάλυψε για το χάπι. Τα φιλιά μα. Όπου βέβαια στέλνει τώρα, αν ρε παιδί μου σήμερα, όντω λέμε. Κάνει Λαμία κανένα θαύμα και κάνει το 0-1. Πόσο πιθανό είναι ο Αγγέλης Μαρινάκης να αισθανθεί μια διαθεσία? Νομίζω... Ένα χάπι. Κάτι ρε φίλε.
Ένα δεν πρόκειται να πιάσει τον πρόεδρο. Σωστό. Τέσσερα. Η δόση πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Όπως και να έχει. Δηλαδή, έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης πονοκέφαλο. Θα πάρει τέσσερα. Δεν θα πάρει ένα τεπών. Θα πάρει έξι. Για να τον τέλος πιάσουν. Ας πάρει τι θέλει. Αλλά το θέμα είναι, θα έχει στη σουίτα εκείνο το μαγικό κουτί που έχει μέσα τα χαπάκια. Όχι, όχι. Μόνο στα αποδυτήρια. Εκεί στα αποδυτήρια, ναι, από εδώ από εκεί. Για να πάρει χάπι. Μόνο στα αποδυτήρια. Ναι. Υπάρχει αυτό το χάπι. Ναι, το μαγικό χάπι. Το μαγικό χάπι το λεγόμενο. Άρα, αν δείτε καμιά φωτογραφία. Θα πάρει και ο Κομίνης κάποιο χάπι. Ναι, αν δείτε στο 0-1. Αν δείτε καμιά φωτογραφία Βαγγέλη Μαρινάκη με 4-5 ρε παιδί μου γύρω, τα παιδιά τον, είναι στο πλευρό του. Γιατί έχει εκείνη τη στιγμή μια ανάγκη που δεν μπορεί να είναι μόνο του, γιατί είναι δύσκολη κατάσταση κλπ. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς αύριο. Φτάσαμε στο τέλος. Όσοι φίλοι στείλαν μήνυμα για το θέατρο Βεργίνα, θα το επιθύνετε τώρα στα επόμενα λεπτά από τη Μαριλίζ. Έχετε κερδίσει αυτόματα μια διπλή πρόσκληση για την Κυριακή στο Ρίτζι Καζίνο στο θέατρο Βεργίνα να δείτε το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Γι' αυτό δεν αναφέρω τα ονόματά σας. Ναι. Έχετε κερδίσει όλοι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ήταν η Στίχημαν. Πάρα πολλές επιλογές σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα και όχι μόνο. Πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα, εκατοντάδες για την ακρίβεια. Ανά παιχνίδι, live cash out, 24ωρη υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη. Ένα εύκολο και πολύ γρήγορο πρόγραμμα για να ποντάρετε γρήγορα και με ασφάλεια από κινητό, tablet και υπολογιστή. Υπάρχει το online καζίνο της Στίχημαν και υπάρχει και το μεγάλο παιχνίδι, το σερί, που μπορεί να σας δώσει μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα αν είστε εύστοχος στις προβλέψεις. Κατεβάστε το ό,τι κινητό και αν έχετε. Γενικότερα η Στίχημαν προσφέρει όλο το πακέτο για να ζήσετε μεγάλες συγκινήσεις και να διεκδικήσετε μεγάλα κέρδη, είτε στο ποδόσφαιρο, στο στοίχημα, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, χάντμπολ, γενικότερα σε όλα τα μεγάλα και όχι μόνο γεγονότα. Μαζί μας ήταν Αξού, στα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη. Κατάστημα υπάρχει στο Mediterranean Cosmos, κατάστημα υπάρχει στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Ελευθέρωση Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν και πάρα πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο της πόλης με εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 70%. Να Αξού, εντάξει, νομίζω ότι ξέρουμε όλοι πλέον τι μπορούμε να βρούμε εκεί. Μεγάλη γκάμα επιλογών, τα καλύτερα ανδρικά παπούτσια πραγματικά. Και όλες οι επώνυμες, και όλα τα επώνυμα brand. Ναι, και γενικά, σε ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Value for money, Στέργιο. Θες να σου κάνω και επεξήγηση? Όχι, όχι. Εντάξει, ωραία. Δεν θα κάνεις εμένα επεξήγηση, μάθει πρώτα το τι σημαίνει το... Εσκομπαρισμός. Εσκομπαρισμός. Και μετά όλα τα... Λέει, το ήξερα, απλά δεν ήξερα πώς θα κάνω τον ορισμό τώρα, δεν ήξερα τι θέλετε να πω. Εντάξει τώρα. Κοίταξε, ένας καλός τρόπος για να μπεις λίγο στο κλίμα. Δεν ήθελα να σας σοκάρω. Για να μην διαβάζεις, γιατί το διάβασμα θέλει και χρόνο, ναι. Είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και πολλοί δεν έχουμε. Μπορείς να δεις είτε την ταινία που υπάρχει. Βαριέμαι πάρα πολύ. Είτε να δεις τον Άρκος. Αφού είσαι τρίο, ξέρεις τι βαριέμαι. Τι μου το λες κάθε φορά με τις σειρές. Λοιπόν, η ώρα έχει φτάσει 2. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή είναι το θεϊκό μισθοπωλείο. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος. Είτε είστε στο κέντρο, πηγαίνετε Αγγελάκη 10, στον πολύ όμορφο χώρο που έχουν φτιάξει τα παιδιά, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου, και κάθεστε εκεί και απολαμβάνετε μεγάλες μερίδες, χορταστικά σάντουιτς, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Ή αν είστε στο σπίτι και μένετε από την Τούμπα έως τον σταθμό του ΟΣΕ, παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 2310-221-321 από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Οι άνθρωποι του Θεϊκών θα είναι γρήγορα κοντά σας με τις παραγγελίες και απολαμβάνετε μεγάλες μερίδες, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ, δωρεάν όλες οι αλυφές σε όλα τα σάντουιτς και προσφορά στο delivery με κάθε μαλαματίνα άλλη μία δώρο. Φτάσαμε στο τέλος, μένετε στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί η εκπομπή ανάλυση εδώ, by Repress, Σταύρος Κόλκας, Αντώνη Τσακαλέα, Στάσος Ζέρβας και όλα τα παιδιά του team θα είναι μαζί σας μέχρι τις 3. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.